καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό του σκουροκοπημένο γαμψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες χαμπτούδα, θα πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Ελάτε, κοπιάστε στην παρέα μας. Ελάτε, πάμε. Πάμε και σήμερα να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα εναγόρια. Να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας. Να κάνουμε μια αγνή, μια αυθεντικιά του μουσάδα. Χορηγούς θα πούμε μετά, γιατί έτσι κι αλλιώς μπήκαμε και 10. Οπότε, πριν φύγουμε για το διάλειμμα. Ρε την Αργεντινή, ρε πω. Κουδούνια. Χαρτοκοπτική, Μανίνα, Σούπερ Κατερίνα. Μάχη, Όμπραξ, Μάρκ. Αγόρι, Μπλεκ. Χάσανε το τόπι από τους Κροάτες. Πάνε τα λεφτουδάκια μου! Τα λεφτουδάκια μου. Εντάξει, δεν βάλαμε κανένα σημαντικό ποσό, αλλά. Ελπίζω να μην σας πήρα στο λαιμό μου που είπα παίξει Αργεντινή. Υπάρχει μια πιθανότητα, λέει, να αποκριθεί. Λέει, αν βάλει πολλά γκολ στην Ιγυρία, αν με Ισλανδί, λέει, ας μετά, γεια σας, άμα δεν εξαρτάται από σένα. Αντίο ζωή. Ελένη Χατζιαργυρή, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Στο ρόλο του μικρού λούστρου, ο Βασιλάκης Καΐλας. Δεν υπάρχει. Έχω Σωτήρη Δασκαλά, κυρίες και κύριοι. Κονσολιέρι θα μας οδηγήσει στα ασφαλή ύδατα των Ερτζιανών και κάποια στιγμή λογικά αφού η ομάδα φεύγει για Ολλανδία θα κάνουμε και σύνδεση με αεροδρόμιο να μιλήσουμε με τα παιδιά που βρίσκονται εκεί, με τον Σταύρο και τον Δημήτρη, για να μας δώσουν τα στοιχεία. Το ένα είναι σίγουρο, ότι μαζί με την ομάδα φεύγει και ο Λεό Ζαμπά. Άλλοι τη βγάζουν τζάμπα, άλλοι με ζαμπά. 20 εκατομμύρια ρήτρα. Για να δεχτεί το παλικάρι να βάλει 20 εκατομμύρια ρήτρα, πάει να πει ότι έχει απόλυτη αυτοπεποίθα ότι αύριο μπορεί όντως να βγει μια ομάδα που να δώσει αυτά τα λεφτά. Για να δεχτεί να μπει αυτή η ρήτρα. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι πάει το πράγμα. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ανοίξαμε και τον πλυμπλίκι. Γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε τα μηνυματάκια για να κάνουμε εκεί που χαμπέτη. Κοπιάστε και σήμερα στην παρέα μας. Αντίστροφη μέτρηση παίξαμε έτσι κι αλλιώς δεν ξαναπαίξουμε. Δώσαμε ό,τι είχαμε να δώσουμε. Σήμερα θα πάμε νομίζω στεγνά. Χωρίς δώρα. Α, όχι! Μπορούμε να δώσουμε κρεατάκι, να δώσουμε κρεατάκι σήμερα. Το κρεατάκι της Δευτέρας θα το δώσουμε σήμερα Παρασκευή. Θα δούμε, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ στη συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς με τα τηλέφωνα θα κάνουμε τους διαγωνισμούς. Ανοίξαμε τον μπιλμπλίκι. Μουντιάλ είχαμε χθες λοιπόν και βλέπεις. Η γλώσσα του σώματος, βλέπεις έναν Μέση. Ο οποίος μπαίνει να παίξει και είναι, έχω αιμορροίδες, έχω πλατυποδία, έχω γαστρεντερίτιδα, έχω βροχοκύλι, καταράκτη, οτίτιδα και μπαίνω να παίξω. Είναι, ρε Διέγκο, είναι ανάγκη να φοράς small μπλουζάκια, δηλαδή σε έχουμε κάπως στο μυαλό μας ρε φίλε. Τόπ με τον αφαλό απ' έξω, φυλάει τη φανέλα του μέσα, τι καράκιος λέει για να φταρίζω, Μαραντόνα ρε. Σε παρακαλώ, και είναι ο άλλος ο Σαμπάολι ο προπονητής και αυτός στενό κολλητό μπλουζάκι. Τα τουάσμα ανοίγε και στα δυο χέρια, σαν μέτρ σε επαρχιακό μαγαζί, που σου να το πεις φίλος, θα μας κανονίσει ένα ωραίο τραπεζάκι αύριο που θα έρθουμε. Και ένα τέτοιο πράγμα, ένα συνοθήλεμα και μπαίνουν οι Κροάτες και παίζουν μια μπαλάρα. Μια μπαλάρα οι Κροάτες, αυτός ο Μόντριτς, η παικτάρα είναι. Κι είναι ο Μέση αποκαμωμένος, άδειος. Βαθιστόχαστος ποδοσφαιρικός αναλυτής δεν είμαι, δεν ήμαν και δεν θα γίνω ποτέ. Εγώ λέω τι βλέπω. Ξέρετε τι βλέπω. Καταρχήν αυτός δεν είναι Αργεντίνος. Είναι Ισπανός. Έφυγε παιδάκι από την Αργεντινή. Παιδάκι έφυγε. Τι μνήμες να έχει. Τι αγάπη να νιώθει για την πατρίδα του. Πήγε παιδάκι στην Ισπανία με σοβαρά ορμονικά προβλήματα γιατί θα έμενε για πάντα κοντούλης. Τον πήρε στην αγκαλιά της, στην οικογένεια η Μασία της Μπαρτσελώνα και με ειδική θεραπεία, με ενέσεις, με αγωγή πανάκριβη κατάφερε να του σώσει τη ζωή και την καριέρα. Και όταν λέω τη ζωή, την ποδοσφαιρική ζωή, έτσι, όχι ότι θα κινδύνευε με θάνατο, αλλά και έτσι από μωρό παιδί βρίσκεται στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία. Τι δέσιμο να νιώθει ότι πρέπει εγώ για την πατρίδα μου. Χώρια που τον ξεκο... Ζουν κάθε τρεις και λίγο οι Αργεντίνοι γιατί σου λέει με την Μπαρτσελόνα βγάζεις μάτια. Ενώ εδώ έρχεσαι και με εμάς είσαι απαθής. Δεν είναι έτσι, είναι αυτό που λέγαμε. Στην Μπαρτσελόνα είναι ένα γρανάζι στα πολλά. Μιας καλοκουρδισμένης μηχανής. Που υπάρχει τέτοιος αυτοματισμός.
αυτά τα παιδιά, ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Πικέ, έχουν από μωρά παιδιά παίζουν μαζί. Δηλαδή ξέρει ο ένας τα χούγια του άλλου, πού θα είναι. Δεν χρειάζεται να κοιτάξει. Ακούει το βήμα του Μέση, ο Τσάβι, και του πετάει την μπάλα, όταν ήταν τέλος πάντων, ή ο Ινιέστα. Άρα εκεί είναι μέσα σε ένα πράγμα το οποίο δουλεύει μια ατμομηχανή χωρίς σταματημό. Για βγάλε ένα γρανάζι και βάλτε σε ένα άλλο εργοστάσιο, σε μια άλλη μηχανή. Είδατε τι έπαθε ο τεράστιος, ο παικταράς Ροναλντίνιο όταν έφυγε και πήγε στη Μίλαν. Γι' αυτό λέμε, χωρίς να τον γουστάρω σαν χαρακτήρα, χωρίς να είναι η καψούρα μου σαν παίκτης για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που έφυγε, πήγε σε άλλη χώρα, σε άλλη ομάδα, με άλλους συμπαίκτες, με άλλη γλώσσα, με άλλη νοοτροπία, με άλλο σκεπτικό, με άλλες καιρικές συνθήκες, με άλλα γήπεδα, όλα διαφορετικά. Και το ξανάφτιαξε ο Μπίμπιπ από την αρχή. Πού οφείλεται λοιπόν αυτό το πρόσωπο που βγάζει ο Μέση? Ότι ο άλλος με τον οποίο πηγαίναν όλα τα χρόνια δίπλα-δίπλα, ποιος είναι καλύτερος, να ο Κριστιάνο, να ο Μέση, να ο Μέση, να ο Κριστιάνο, έκανε στα 33 του ένα «Απ!» και έφυγε μπροστά. Ένα με την κατάκτηση του Euro, σου λέει ο άλλος, πήρε μια μικρή χορούλα, μια λωρίδα είναι η Πορτογαλία, στο τελείωμα της Ισπανίας. Πήρε λοιπόν μια μικρή χώρα και την έκανε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πήρε τη Ρεάλ και πήρε 3 συνεχόμενα Champions League. Και τώρα, στα 33 του, δηλαδή 2 χρόνια μεγαλύτερα, είναι 85ης ο Κριστιάνο Ρονάλντο και είναι 87ης ο Μέση. Την ώρα που ο Καμπούρης εκτελούσε τις ελεύθερες βολές, περιμένανε γεννητούρια, να πούμε, στο Μεσαίικο. Κάνει λοιπόν μία αρχή δαιμονισμένη στο παγκόσμιο κύπελο, 3 γκολ στο πρώτο μάτς, 1 γκολ στο άλλο, να κάνω το γεννάκι, να εγώ είμαι ο Γκοάτ, να αυτό ο άλλος είναι τρελαμένος, τον βλέπετε. Παίζει για τη ζωή του. Και δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί ο Μέση αυτό το πράγμα. Ένα, ότι είναι σε μια άλλη ομάδα που δεν παίζουν όλοι για αυτόν ή που δεν ξέρουν πώς να παίξουν για αυτόν. Και δεύτερον, το ότι ο άλλος έκανε ένα τέτοιο ξεπέταγμα και του απάφτωσε την ψυχολογία. Αυτό πιστεύω εγώ. Κατά τα άλλα, άλλος ένας φεδρός τερματοφύλακας, δεν θέλω να πω τερματοφύλακας κλόουν, πως λέγαμε τερματοφύλακας γιατρός, Μπεν Λίπερ, αλλά φίλε, έτσι δεν διώχνω ούτε εγώ, γυρνώντας το μακρινό 1983 που παίζουμε μπάλα στο προάβλιο του Χαρίσιου Γεροκομείου ή στην Ανηφόρα εκεί στα Γυράδικα, που είναι τώρα τα Γυράδικα στην Τούμπα πριν το γήπεδο, ανεβαίνοντας εκεί την Περεβού, εκεί που ήταν το Κρυονέρι και δεν υπήρχε περιφερειακός, και επειδή κανένας δεν ήθελε να παίξει τέρμα, τι κάναμε? Rotation, περνούσαμε όλοι 5 λεπτά. Φίλε, σειρά μου να κάτσω. Σειρά σου να κάτσεις. Έβγαινες. Έμπαινε άλλος. Κανένας δεν ήθελε, έτσι εννοείται. Ειδικά αυτός που είχε την πλάτη στην κατηφόρα, έτσι και γινόταν σου και δεν την έπιανες. Δηλαδή, ο βασικός λόγος που έπρεπε να πιάσει την μπάλα σαν τέρμα ήταν να μην κυνηγάς, γιατί η μπάλα, αν έφευγε με δύναμη, σταματούσε, ξέρετε πού? Μπροστά στη θύρα 4. Ταξίδι. Χαιρετούσαμε τους φίλους μας. Παιδιά, φεύγω σε κανένα μισάωρο, 3/4 θα φτάσω. Άρα 3/4 να γυρίσω. Τον χάναμε, τον φιλούσαμε. Τον άλλο, τέλειο. Υπήρχε. Έμπαινε αλλαγή κάποιο. Αν υπήρχε δεύτερη μπάλα. Αν δεν υπήρχε, διάλειμμα. Ούτε λοιπόν εμείς που εν αλλάξ μπαίναμε να κάτσουμε τέρμα, δεν θα διώχναμε με τέτοια ραθυμία, με τέτοια οκνηρία. Ρε, πώς διώχνεις την μπάλα? Είσαι στο παγκόσμιο κύπελο και σου έρχεται η μπάλα και τη διώχνεις έτσι με το καλάμι, ρε. Δηλαδή είσαι σοβαρός άνθρωπος. Και όλος φυσικά τη σηκώνει, χλάψει το γάμο, ούτε να καθυστερήσει ούτε τίποτα. Πάρ' το. Και είσαι τερματοφύλακα στην Εθνική Αργεντινής. Ντουγάνι! Ντουγάνι! Αυτά βλέπουν κάποιοι δικοί μας. Και λένε, ορίστε ρε, με κράζατε. Λέμε τώρα. Αλλά ο Κάριος, από ό,τι φαίνεται, έχει ανοίξει σχόλιο. Πάει ο Ντεχέα, έχει κάνει ο Ντεχέα ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα με τη Manchester United και πάει και πνίγει ένα κουνέλι τις προάλλες στο φάουλ. Να οι φιλοζωικές, να δεν τράπηκες λίγο το κουνελάκι, ρε. Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι. Ξύλο που θα το φας. Κατά τ' άλλα, στα δικά μας, όπως είπαμε, έγινε η μεταγραφή, μια μεταγραφή
σπουδαία. Δεν ξέρω αν κατανοεί ο πολλής κόσμος πόσο σημαντική είναι αυτή η κίνηση. Να πηγαίνεις και να παίρνεις έναν παίκτη από την εθνική ελπίδων της Βραζιλίας στα 20 χρόνια του με τέτοιες προοπτικές. Είναι μετακίνηση από το πάνω ράφι, παιδιά. Και μπορεί να μην παίξει άμεσα ή να μην έρχεται για να είναι ο Αντιπρίγιοβιτς, αλλά έκανε τεράστια αίσθηση, θέλω να σας πω, και στο εξωτερικό. Που ο Ιβάν Σαββίδης πήγε και πήρε αυτό τον παίκτη. Που ο ΠΑΟΚ έβαλε στη τάξη του αυτό το τεράστιο ταλέντο. Τρίτο σε ταχύτητα στον κόσμο. Βγαίνουν τώρα εντωμεταξύ οι ρεπόρτερ της Γκρόσνη, ταχύτατος, ντριπλέρ, οι διάφοροι, οι δήμονες, οι μανατζαρές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν περίμεναν μια τόσο ηχηρή, μια τόσο εμφατική κίνηση. Και με τόσα πολλά λεφτά. 5 συν 2, 7. Όταν έχει δώσει 2 εκατομμύρια πέρσι για να τον πάρει η Γκρόσνη, πήρε το νούμερο 98, ήθελε το 8, αλλά ήταν δοσμένο το 8. Ήθελε νομίζω το 18 και αυτό ήταν δοσμένο και πήρε το 98. Μια και πιαστήκαμε με νούμερα, σε συνέντευξή του ο Δημήτρης Πέλκας στο ΠΑΟΚ TV για τη βράβευση για το κορυφαίο γκολ πέρσι, αυτό που έβαλε με τον Παναθηναϊκό λογικά πρέπει να είναι. Αυτή την κολάρα την απίστευτη, με το ψιλοκρεμαστό, εκεί που τη ζήγησε και την έστειλε, εκεί που το κάνουν οι αράχνες. Ίσχυες ουδέα της ενοχλήσει κανένας, είπε ότι του χρόνου θα πάρω το νούμερο 10. Τώρα είναι η ώρα να το πάρεις. Όταν ο Γουδού βιάστηκε να στο δώσει, δεν κάνει η φανέλα τον παίχτη, ο παίχτης κάνει τη φανέλα. Τότε πάρε το 10, τι είναι το 10, άντε πάρε το 10, ο Δόνης το έδωσε για να του φτιάξει. Έτσι είναι φίλε, έτσι το δίνεις το 10. Το έκαψε το παιδάκι τότε. Τώρα φίλε είσαι ηγέτης, τώρα θα το πάρεις. Με την όλη σου παρουσία και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκτός. Και ο τρόπος που ένιωσε τον περιβραχιόνιο στο χέρι σου. Και ο τρόπος που έπαιξες και στον τελικό ακόμα. Όλη σου συμπεριφορά. Τώρα ναι, τώρα πάρε το 10. Τώρα ναι. Ήρθε η ώρα να το φορέσεις. Είσαι όριμος πλέον να σηκώσεις το βάρος. Αν και τη φορέσαν τη φανέλα, μπείτε ποιος το είχε το 10. Ο Τζάλμα Κάμπος το είχε το 10. Άσχετο με τη θέση του, έτσι. Αν πεις το 10 το φορέσανε διάφοροι. Αλλά μου αρέσει εμένα η εποχή που το νούμερο σήμαινε τη θέση. Τώρα λέει το 89, το 54, νούμερα από σουτιέν. Φόρεσε λέει το 76, το 53, τι να φτάρε. Ξέραμε 6 είναι το εξάρι, το χαφ, το αμυντικό. Εννιάρι είναι ο σεντερφόρ, δεκάρι είναι ο μπαλαντέρ, ο οργανωτής, το κεντρικό χαφ. Τι είναι αυτός, αυτός είναι εξάρι. Εξάρι σήμαινε αμυντικό χαφ, δηλαδή το νούμερο καθόριζε τη θέση. Τι είναι οκτάρι. Οκτάρι ήταν το κεντρικό χαφ εκεί. Μετά, γεια σας, μπήκαν τα ονόματα στη φανέλα και ο καθένας, τέλος πάντων, αυτά είναι ρομαντικοί ήμασταν. Εμείς με μαρκαδόρο ανεξίδηλο γράφαμε πάνω στο σομπούτεο, στις πλάτες των παιχτών τα νούμερα. Να λέμε τώρα. Και κάθε ένας ήταν σημαντικός για μας. Ξέραμε, το 3 είναι το αριστερό μπακ, το 2 το δεξί μπακ, 4 στόπερ, το 5 επίσης, στόπερ, λίμπερο. 6 αμυντικό χαφ, 7 το δεξί εξτρέμ. 11 ο αριστερός εξτρέμ. Τα ξέρετε, τα νούμερα ήταν αυτά, παιδιά. Τέλος. Δεν υπήρχε. Να φορέσει ο άλλος το 7 και να είναι αριστερό μπακ. Όχι, καθόριζε. Γινόταν ένα με το σώμα του, ένα με τη φάνη. Δεν υπήρχε περίπτωση να φανταστούμε παίκτες με άλλο νούμερο στην πλάτη. Φαντάζεσαι το Μαραντόνα, ας πούμε, με το 8, με το 7. Όχι, ρε παιδιά, ήταν ο Μαραντόνα και το 10. Γι' αυτό χθες πιάνεις και φυλάς τη φανέλα. Τέλος πάντων. Φεύγω πάλι τώρα. Ποσό ρεκόρ λοιπόν για τον Λεό Ζαμπά. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω μια πρεμούρα, μια αναμπουμπούλα και μια... μια ανάγκη να το πω έτσι. Από τις ομάδες της Αθήνας, κυρίως την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, να υποβαθμίσουν, να αμφισβητήσουν, να γιατί πάνε, άλλοι είπα, πάνε να τη βγάλουν στον τζάμπα, άλλοι παίρνουν τον Λεό Ζαμπά. Και εδώ είμαστε, ματάκι χορταράκι, θα το δούμε. Κλείνει από ό,τι φαίνεται, μπορεί και σήμερα ο Πούκι. Και ξαναλέμε, ο Ζαμπά, ο οποίος εμένα πολλά μου λέει η φάτσα ενός ανθρώπου, είμαι και φυσιογνωμιστής, το ίδιο πράγμα, μπεις καλά, είσαι σοβαρός, σοβαρός. Ήρθε ο Μαντούρο, τον είδα τον Μαντούρο, λέω παιδιά αυτός το... δεν νομίζω ότι θα παίξει. Μπορεί να μου βγάζει τα μάτια. Τον βλέπεις, έρχεται η φάτσα, βλέπεις τη φάτσα. Ήρθε ο Λίνο, μόλις τον είδα τον Λίνο, λέω παιδιά, αυτός παιδιά θα παίζει μέχρι τα 40, είχα πει. Και στον αέρα του είχα πει κιόλας. Σαν φάτσα. Μου πεις,
Στηρίζεται κάπου, πουθενά δεν στηρίζεται. Απλά φυσιογνωμικά καταλαβαίνεις ένας άνθρωπος αν ήρθε να δαγκώσει λαιμούς ή αν ήρθε επειδή... Okay. Ήρθε και ο Νέτσιτ. Θυμάται κανένα τη φάτσα του Νέτσιτ? Λέμε τώρα ρε παιδί μου φάτσες. Και τον βλέπεις αυτόν εδώ. Ήρθε ο Μάτος. Βλέπω το Μάτος. Πρώτη φωτογραφία. Και λες αυτός εδώ. Γυαλίζει το μάτι του. Φαίνεται. Φαίνεται ο άνθρωπος. Ήρθε για να δαγκώσει λαιμούς. Βλέπω και το Λέοβατς στην πρώτη φωτογραφία. Άνθρωπέ μου, δηλαδή βλέπεις έναν ποιος είναι σαν κακομύρης. Μπορεί βέβαια να μην το λέει η φάτσα του και να παίξει μια χαρά. Π.χ. παράδειγμα, ο Σορλέν είχε αντισώς φάτσα. Λέγεις, πού πάει αυτός τώρα, τι θέλει. Βοηθός μέτρ, ο Σορλέν. Μια χαρά το λέγει η ψυχούλα του, του Σορλέν. Δεν του το είχα. Σαν φάτσα λέω ρε παιδί μου. Μιλάμε τώρα γενικά, δεν βασίζεται πουθενά αυτό σε καμία ποδοσφαιρική λογική, αλλά σαν φάτσα ρε παιδί μου, σαν έτσι τους ανθρώπους, τους διαβάζω με την πρώτη εφάρκεια και στη ζωή μας και στις παρέες μας και κάποιον ακροατή που έρχεται. Η φυσιογνωμία λέει πολλά για το χαρακτήρα. Άσε το πώς έχει ζήσει ένας άνθρωπος ή το πώς σκέφτεται για τη ζωή, φαίνεται. Το πώς είναι το πρόσωπό του. Αποτυπώνεται πάνω, στο χαμόγελο, στα μαλλιά, στο βλέμμα, στις κινήσεις, στο πώς κοιτάει, αν μιλάει, αν δεν μιλάει. Δηλαδή, έτσι το έχω δει εγώ τώρα. Okay. Ήρθε λοιπόν αυτός, είναι τεράστια επένδυση, είναι δείγμα μεγάλης ομάδας αυτό, το να πηγαίνεις και να κάνεις μια τέτοια κίνηση. Εγώ δεν ξέρω αν αυτός θα παίξει κατευθείαν, αλλά ξέρω ότι πήραμε έναν ταχύτατο τριπλέρ, έναν ο οποίος έρχεται ταυλωμένος να αποδείξει πράγματα και δεν φοβάται να βάλει 20 μοίρια ρήτρα. Βάλτε, βάλε. Σε δύο χρονάκια θα τη σπάσει κάποιος τη ρήτρα και θα πάω στην Ιταλία, θα πάω στην Ισπανία, θα πάω Αγγλία, δεν ξέρω πού θα πάω, αλλά βάλε μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτός που είναι ανασφαλής λέει καλά ρε παιδιά, 20 εκατομμύρια ρήτρα, που θα... δηλαδή με κλειδώνεται για πάντα εδώ. Αυτός που έχει αυτοπεποίθηση λέει κανονικά. Βάλε. Χθες εντωμεταξύ και η πληροφορία έρχεται από τον δανέζικο τύπο και από την ιστοσελίδα bt.dk βγαίνει η είδηση ότι 1,6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ο Πούκι στον ΠΑΟΚ. Αυτός έρχεται, είναι έτοιμος. Αυτός έρχεται για να παίξει θέση του Πρίγιοβιτς. Όχι ότι θα φύγει ο Πρίγιοβιτς, ότι πρέπει να φύγει, αλλά αν ακόμα ο Πρίγιοβιτς είναι στην άδειά του στο πρώτο μάτς, αν προκριθεί η Σερβία, αν δεν είναι έτοιμος τέλος πάντων, θα μπει να παίξει αυτός. Την καλημέρα μας Ελλάδα και εξωτερικό. Πάρα πολύ ωραία και πολύ ζουμουσού η κίνηση του μπασκετικού ΠΑΟΚ να δώσει το μετάλλιο της τρίτης θέσης στο Γιαννάκη μας. Και λέω μας με όλη τη σημασία. Ξέρω ότι ακούς κύριε Λουκά, μικρέ ήρωα της καθημερινότητας, και εσύ και η μάνα που δεν φαίνεται η μάνα. Είναι μια ηρωίδα μάνα από πίσω, η οποία δεν είναι στο γήπεδο, η οποία δεν είναι μαζί με τον κύριο Λουκά. Εκεί που είναι ο κόσμος ο πολύς και βλέπει αυτό το πολύ ιδιαίτερο, το πολύ ξεχωριστό παιδί, που μόλις βλέπει σήμα δικέφαλο, μόλις του πεις τη λέξη ΠΑΟΚ, αμέσως τεινάζεται ολόκληρος, ολόκληρος, και έχω πει πολλές φορές, αυτά τα παιδιά δεν τους δίνουμε εμείς δύναμη. Τι ανάγκη έχει αυτό το παιδί για να πάρει δύναμη από εμάς? Εμείς παίρνουμε δύναμη από εκεί. Εμείς παίρνουμε δύναμη από εκεί. Αυτά. Πάω σε διάλειμμα. Χορηγούς δεν είπα, τους λέω μπαμπαμ, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, το Γιοτόμι κορυφαία κλιματιστικά. Με Wi-Fi, αθόρυβα τελείως, απόλυτα οικολογικά. Κάντε τη βόλτα σε από την Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, εκεί θα βρείτε εξαιρετικές τιμές. Πείτε ότι άκουσα και στην εκπομπή τον Κωστή, για τηλεοράσεις Sony, για τηλεοράσεις LG, για το Γιοτόμι κλιματιστικά, για κινητά, για τάμπλετ, τα πάντα θα τα βρείτε εκεί. Φυσικά όλα στα όρθια, κορυφαίο γυράδικο, μπείτε και στο όλα παύλα, πάνω παύλα, στα όρθια με th.gr και εκεί έχετε 10% έκπτωση σε κάθε online παραγγελία, 837-166, υπέροχα πράγματα, φοβερές δοστιμιές. Μην ξεχνάτε, Βολτέρα, πάρα πολύ σημαντικός πάροχος για το ρεύμα σας, ενιαίος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, 2310-475-308. Κάντε ένα κόπο, γιατί τώρα γέμισε με διάφορους παρόχους η πιάτσα. Κάντε ένα κόπο και τηλεφωνήστε και εκεί θα ενημερωθείτε πόσο σας συμφέρει να πάτε στη Βολτέρα. 475
308. Δεν ξεχνάμε ότι για γυαλί, κορυφαίο κατάστημα οπτικών. Τρεις γενιές, μπαμπάς, γιος, παππούς. Τρεις γενιές πίσω, Optic Stores Μανολόπουλος, νούμερο ένα προορισμός, στη Νεάπολη, δίπλα στον Αγιώργη, Παναγίτη Σαλδάρη 22, εκεί θα βρείτε ό,τι επιθυμείτε από γυαλί ηλίου, οράσεως, φακούς επαφής, εξαιρετικές τιμές, συνέχεια εμπλουτίζει τα μοντέλα τα καινούρια, συνέχεια έχει παραγγελίες και φέρνει νέα μοντέλα για εσάς που θέλετε. Ο Μανολόπουλος, γεια σου αδερφούλη μου. Λοιπόν, θα περάσω βόλτα σήμερα να ξέρεις. Αυτά, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε με γραμμούλες σήμερα, δώσαμε κάτι, εκτός από τον καλύτερο εαυτό μας. Θα δούμε, θα σκεφτώ. Εχθές για τα κρεατάκια, που είπα, να δώσουμε κρέατα σήμερα, κανονικά Δευτέρα, Τρίτη δίνω, αλλά ας δώσουμε φίλε, θα δώσουμε σήμερα. Να δώσουμε, ακούει ο Μιχάλης έτσι κι αλλιώς, αντί να το δώσουμε Δευτέρα, ας θα δώσουμε Παρασκευή. Γιατί την άλλη εβδομάδα θα έχω δώρα ηλεκτρονέτ, κάθε μέρα θα έχουμε από την Toyotomi, θα έχουμε διάφορα ωραία πράγματα. Θέλω να σας πω ότι πριν φύγω άδεια και με την ευκαιρία του ότι ξεπεράσαμε τα 11.000 μέλη στην ομάδα μας, εκλεκτά 11.076. Θυμάμαι σαν τώρα που το ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα και 3, 5, 10, 15, 50. Με πάρα πολύ διστακτικό τρόπο, είμαι πολύ δυσκύλιος μέσα εισαγωγικά. Με την τεχνολογία δεν μπόρεσα να το ξεπεράσω. Συγχωρέστε με. Σας το λέω έτσι, είναι αμαρτία εξομολογουμένη ουκ στην αμαρτία. Αν δεν είχα την εκπομπή, δεν υπήρχε περίπτωση να έχω Facebook. Είμαι της ανθρώπινης επαφής, του βλέμματος, του χτυπήματος στην πλάτη, της χειραψίας, του πινελικιού, του ούζου, της παρέας, του καφασιού. Είμαι αυτής της φάσης. Αυτό είναι ζωμό σου. Βέβαια, το μαραφέτη αυτό μας έχει σε ένα τεράστιο τραπέζι με τα παιδιά στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Ινδία, στον Καναδά, στο Βόρειο Πόλο και είμαστε μια τεράστια, μια ζουμουσού, μια παρέα μεγάλη. Έχει βοηθήσει πολύ αυτό το μαραφέτη. Άρα το αναγνωρίζουμε κιόλας. Έτσι, δεν το συζητώ. Επί τη ευκαιρία λοιπόν το ότι ξεπεράσαμε τις 11.000 μέλη και φαντάζομαι θα είναι και άλλα μέχρι να φύγω για άδεια 27 Ιουλίου, θα έχουμε ένα τεράστιο δώρο στο τέλος. Να φύγουμε έτσι με θόρυβο. Που πιθανό να είναι ένα κλιματιστικό της Toyotomi, ένα μεγάλο κλιματιστικό για σπίτι κανονικά. Θα κληρώσουμε σε μία εκπομπή, μέσα σε ένα δίωρο, ένα κλιματιστικό μεγάλο. Δεν χρειάζεται να πω τώρα ποσά, καταλαβαίνετε. Toyotomi κλιματιστικό. Μόνο και μόνο που ένας που ακούει την εκπομπή θα βάλει ένα κλιματιστικό στο σπίτι του χωρίς να έχει, θα έχει δώσει μόνο 1,25 τέλος πάντων, ή μπορούμε να το κάνουμε και τηλεφωνικά, αυτό τα λέει η ώρα. Και ευχαριστώ και πάλι την ηλεκτρονέτ που έχει δώσει, τι έχει δώσει ο άνθρωπος. Μια μέρα θα βάλω τη λίστα να σας πω. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά, ζουμουσού λέμε. Μπαίνετε στο zoomusou.gr, εκεί να δείτε τι σας ετοιμάζουμε εκπλήξεις. Θα βάλουμε και κάμερα στο στούντιο. Θα κάνουμε και live chats. Εκεί, ό,τι θέλετε. Και δώρα θα μοιράσουμε και πολλά ωραία πραγματάκια. Υγεία να έχουμε, ψυχολογία θέλω να έχουμε. Είδατε τι ωραία. Μόλις δώσαμε το ονοματάκι που 3 η ώρα τη νύχτα διευθετήθηκε, λέει, και το θέμα με το χρέος. Άτσα! Ναι, εγώ δεν είμαι πολιτικός αναλυτής. Μόλις δώσαμε το όνομα, αμέσως ρύθμιση για το χρέος. Λέει τώρα λεπτομέρειες, δεν ξέρω να σας πω. Αλλά εντάξει, λέει, τέλος. Και βγήκε ο Τσακαλώτος, λέει, τελειώσαμε με την κρίση. Άρα από αύριο ανοίγουν πάλι οι κάνουλες. Έτσι, θα είμαστε, δηλαδή οι δουλειές πίσω, αυτά ο κόσμος δεν θα είναι φτωχός. Δεν θα ψάχνει τη λαϊκή να πούμε στα τελειώματα. Τα capital control τέλος, όλα δηλαδή κανονικά. Δηλαδή οι μισθοί θα επανέλθουν κανονικά, να μπορεί ένας άνθρωπος να ζει, να παίρνει έστω 7 εκατοστάρικα, να μπορεί να ζει μια οικογένεια, ε! Λογικά, όλα τακτοποιημένα, έτσι. Όλα τακτοποιημένα. Τσακ! Δούνε και λαβίν. Δούνε και λαβίν. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τώρα λίγο σε σένα. Να σε! Είναι το κόλλημα των ημερών, το δικό μου. Γραμμούλες,
Έχω φάει ένα κολληματάκι. Μαριάννα Παπαμαγκαρίου. Απόψε τα παράθυρα θα κλείσω. Όλο πάθος. Όλο πάθος, όλο καψούρα. Καψούρα με πι σίγμα έτσι, όχι με ψι. Η καπεσούρα. Πάμε στις γραμμούλες, να μην περιμένετε άλλο. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Να πω ότι σήμερα λοιπόν κληρώνουμε κρέατα από το Κροπολίο Μιχάλης. Τα κρέατα ενός μήνα. Αυτά που θα δίνα τη Δευτέρα τα δώσω Παρασκευή, αφού έχει Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα. Μενελάω 29 εύος μου, εκλεκτά. Γιοργάρα μου, σε ακούω. Κάποια πότε θα κληρώσω. Α, θα πω και για το happy end. Αν δεν το κάνω, αν δεν το κάνω... Θα κάνεις και ένα κάλβο. Πόσοι αρσενικοί θα πάρουν και πόσες θηλυκές θα πάρουν. Και πόσοι αρσενικοί με γυναικεία φωνή. Ακριβώς. Και πόσες γυναίκες με αντρική φωνή. Λοιπόν, όταν τελειώσουμε την ομιλία μας θα μου βάλεις ένα τραγούδι. Βεβαίως, ό,τι θες. Το Αργεντίνα. Don't cry for me, Argentina. Καλά, όταν βλέπεις... Καλώς τα παιδιά. Όταν βλέπεις αυτή τη φάτσα του προπονητή, Πού πας βρε κάπελα. Φίλος, δηλαδή τον βλέπεις και τι σου έρχεται. Φίλος, θα μας φέρεις ακόμα ένα καραφάκι και μία ποικιλία. Αυτά τα ίδια. Και μία τυροκαυτερή. Περισσότερο μου θύμισε κάτι προπονητές του Κάτς που ήταν. Παλιές ενίες που λέγαμε τον Μπέγκο. Τραγικό, φίλε. Και δεν πήρες τον Ικάρντι. Αστείε. Και έχεις τον Μπάγκο Κούνα Γουέρο, έχεις τον Μπάγκο Ιγουαΐν. Έχεις τον Μπάγκο Ντι Μαρία. Με ποιους πας να πάρεις το μάτς δηλαδή. Και βολοδέρνει μόνος του ο Μέση. Τι να πεις. Εντάξει, χθες να σου πω μια πλάκα που έκανα. Χθες είχε λαϊκή εκεί στα γραφεία του Άστου. Ναι. Στο Παντασασίο και λοιπά. Ναι. Είναι ένας ένα πάγκο, φόλα, κυτρινόμαυρος. Ο πάγκος του ή ο ίδιος. Περνάω και τα λοιπά. Κάνω δίθεν, έχω βάλει τα ακουστικά στο κινητό και μιλώ. Ναι. Δεν είναι δυνατόν. Ο Κάτσελο, ο Λάμπρου. Στον Άρη. Και Μητσακίδη, δανεικού στον Άρη. Του έχει βγει. Την άχτηκε. Έχει τόσο, έχει με κοιτάει. Εγώ ξένα. Δεν πάμε ρε καλά. Και πληρωμένα. Μου καταδύεσαν. Έχει τρελάτε και ο άνθρωπος. Χρώμιασε. Α, χρώμιασε. Έπαθε την πλάκα. Που έχω πάει πιο κάτω, έχει πάρει το κινητό του, έχει πάρει το τηλέφωνο, παίρνει τηλέφωνο να ακούσει αν θέλει και δεν θέλει. Έτσι, χουνεράκια, χουνεράκια. Κάνε χουνεράκια στους φίλους μας. Έτσι, τι. Ναι. Γιατί λέει τόσα λεφτά. Γιατί τόσα λεφτά. Και ρώτησε το Λουτσέσκο. Από έρανο τα μάζεψε. Από έρανο. Οι Αθηναίοι χθες το θέμα τους ήταν άλλο. Δεν το ρώτησε, λέει, το Λουτσέσκο. Το ξέρουν αυτοί δηλαδή. Το ξέρουν αυτοί ότι δεν το ρώτησε και ότι... Το είπε και το φαλακρό αγόρι, Το είπε και το φαλακρό αγόρι. Ο Γλόμπος εκεί... Άντε να μην πω... Πάμε παρακάτω. Την άλλη φορά, πάμε να πεις, θα πω πού έχεις ανοίξει... Πάμε παρακάτω, δεν κάνουμε τέτοια εμείς. Δεν θα γίνεις ίδιος. Όχι. Όχι. Δεν θα γίνεις. Δεν θα χαλάζεις. Εσύ είσαι ζουμουσού, αδερφέ. Και σήμερα, μετά από την... Αυτό έψιλον που ακούω τα αθλητικά και λέει το παλικάρι μας αυτό με τον Νίκη με το Σίγμα, πάμε να ακούσω τον αθλητικό τύπο. Ναι. Δεν αναφέραν, δεν μιλήσανε τίποτε, περνούσε ρεαλίδες. Τι να, εδώ για τον Φετφατζίδη βρε που ήταν ξεχασμένο στο Κατάρ να μου Σαουδική Αραβία, κάνανε αγαλματίδια, άστο. Γεια σου Γιωργάρα, σε φιλώ! Πάλι 4-16. Σε έβαλα ήδη. Don't cry for me, Argentina. Κλαίει Αργεντινή βέβαια που το τραγούδησε η Μαντόνα. Αλλά... Ναι, γεια σας. Τι γίνεται σήμερα στον Αργεντίνα FM το πρωί που απορρές. Αμπά όλοι, διώχτωνα, τον πούλο όλοι. Έλα, για πες. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, γεια σου στράτε. Με πιο στραβό στόμο δεν το κάνεις καλά. Ναι, δεν πρόλαβα γιατί το έκανα γρήγορα. Πρέπει το σαγόνι, η κάτω σαγόνι να κάνει στροφή 180. Καλημέρα, παιδιά, συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό ρε σαμπάολι σε. Όλοι. Μας κάνανε τσίρκο όλοι. Για πες. Είπες live chat εκπομπή, έτσι. Live chat, είπα, όχι live chat. Α, live chat, από το στόμα μου το πήρες, γιατί δεν γίνεται εσύ να έχεις live chat. Δεν υπάρχει. Ακόμα και η εφαρμογή θα αλλάξει όνομα. Ναι, βρε τώρα, τι αλίμονο, αλίμονο. Θα τα κάνουμε όλα, παιδιά, δώστε μας. Τα σάτ είναι για γατάκια. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή είμαι πολύ έτσι χαρούμενος σήμερα,
Ο λόγος, να... θες να το μοιραστούμε ή είναι κάτι προσωπικό? Όχι, όχι, απλά είμαι διάθετος. Α, χωρίς λόγο, μπράβο, μπράβο. Διάθετος. Πολύ ωραία, μ' αρέσεις. Λοιπόν, μ' αρέσεις. Θέλω να δώσω κι εγώ ένα δώρο στην εκπομπή, να κληρώσω σήμερα. Για πες. Λοιπόν, τα λεφτά που έχει βάλει ο Μελισανίδης μέχρι τώρα για μεταγραφές στην ΑΕΚ. Αχ, ξοδε... φίλε, πρέπει να το κάνω σε πολλές μέρες. Δεν μπορώ να τα δώσω όλο σε μία μέρα μέσα. Δεν γίνεται, θα γίνει τιμηματικά. Τιμηματικά, θα τα κάνω σε δόσεις. Ξέρεις, το θέμα είναι ότι έχει δώσει 1,8 και έχει πάρει 5 εκατομμύρια. Πούλησε και το βράνιες τώρα, δεν βλέπεις. Ουσιαστικά, ναι, όχι μόνο, πούλησε και άλλον έναν ο Ιάεκ. Νομίζω κάποια λεφτά πήρε από τον Ανέστη που έμεινε ελεύθερος. Α, μάλιστα. Πήρε κάποια λεφτά και από εκεί. Οπότε όποιος κερδίσει το δώρο θα πρέπει να πάει να πληρώσει στο σταθμό, ξέρω, κάνα 2-3 εκατομμύρια. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Άλλη τζάμπα, εμείς με ζαμπά. Απλά. Υπόψη είναι, Μελισανίδης, εδώ, έλα, ναι. έλα, σε λέω τζάμπα. Ναι. Και φυσικά αυτός πήγε στον ΠΑΟΚ. Γεια σου Στράτο. Λοιπόν, γεια σου αγοράκι μου, γεια. Ναι, καλημέρα σας. 2310-287, οκετό, καλημέρα στο Μότο Μουδανιά, οι πρώτες καλημέρες, καλημέρα στο Λάρη Καρακίτσο, γεια σου καλλιτέχνη Ερινέλη, καλημέρα στη Θέσμινα Κυριακίδου, καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια, όμορφη μέρα με υγεία, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους ζουμουσού ΠΑΟΚ. Τα κρέατα μέσα από τις γραμμές, δεν βάζω μήνυμα όταν είναι για το τσιτσί, από το κρεοπωλείο, Μιχάλης στον Εύωσμο, Μενελάω 29, ετοιμάζεται και για ωραία πράγματα, θα σας τα πω, θα σας τα ενημερώσω. Ακροατής, αγαπημένος χρόνια και αδερφός. Καλημέρα σας, τα κρέατα ενός μήνα σας γεμίζουμε, εσείς διαλέγετε. Τι? Ναι, σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Καλώς τον. Καλημέρα σε όλους τους ζουμουσάδες, τις ζουμουσίτσες και τα ζουμουσάκια. Καλημέρα την ΑΕΚ 2014. Έτσι. Και τον Ιεζεκιήλ Γκονζάλες. Οχ, πού το... έκανε τέτοιο... ήρθε η Φιρμάνη στο Βάζελο. Ιζεκιήλ. Ναι. Γκονζάλες. Και άλλος ένας, και άλλος ένας, και άλλο Φιρμάνη, και άλλος ένας, δεν θυμάμαι τώρα. Φήμες λένε και για τον Αντωνιάδη και για κάτι Δωμάζους και για κάτι τέτοιο το 1950. Ναι. Λέει ποιος ήταν ο Τότης Φυλακούρης. Τότης, ναι, λέει, φήμες λένε ότι... ετοιμάζονται για προσφυγές για Χρωστούμενα από τότε. Ναι, χρωστάνε τότε. Από τότε. Κι όμως αυτή η ομάδα, φίλε, θα παίξει πρώτη εθνική. Εντάξει. Όχι μόνο αυτό. Θα πάρει και το πρωτάθλημα, θα πάρει. Φίλε, να είσαι Ηρακλειδέας και να το βλέπεις αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, δεν θα πραγματικά μπαίνω στη θέση του οπαδού του Ηρακλή. Να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Μιλάμε για, για σκάνδαλο μεγατόνων. Κωστή... Τα ρητά είναι δηλαδή κάτι παραπάνω από ιερά πλέον. Βγαλμένα μέσα δηλαδή, από τη ζωή. Ελλάς, η χώρα της πίπης. Αρνούμε να τους παραχωρήσω, ακόμα και, και στην παροιμία. Δεν είναι αυτό η Ελλάδα, φίλε. Γιατί πρέπει να είναι αυτό η Ελλάδα? Δεν γιατί πρέπει να είναι, δεν είπα αυτό. Γιατί πρέπει να είναι αυτό η Ελλάδα? Δεν γουστάρω. Γιατί αυτό είναι. Δεν αυτό, θα... αυτή... Μου λένε στα δύο, λέει να χωριστεί. Γιατί στα δύο, δεν κατάλαβα. Γιατί να τους χαρίσω την Κρήτη, την Πελοπόννησο? Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό, τι είναι οτροπία? Όχι, ρε. Αυτοί θα φύγουν, όχι εμείς. Δεν είπα αυτό. Απλά λέω ότι. Ναι, κατάλαβα. Φτάσει τα αυτονόητα πλέον, δηλαδή, όχι τα διεκδικούμε. Προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες στην καθημερινότητά μας. Μήπως είμαστε και δεν το ξέρουμε. Κάτσε λίγο, γιατί. Μα χτύψαμε την προβοσκίδα μου το μικρόφωνο. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως είναι πραγματικά είναι ντροπή όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Όλα. Όλα είναι ντροπή και δεν ξέρω τι μπορούμε ή τι πρέπει να κάνουμε. Ειδικά τώρα με το Σκοπιανό, ας πούμε, που είναι η επιτομή της. Δεν ξέρω τι πρέπει να είδατε κάνουμε. Είδατε 3 ώρα τη νύχτα τι έγινε. Τι? Εντάξει, λέμε το χρέος, είπε το Eurogroup. Διευθετήθηκε. Όλα καλά. Μα αφού το πάνε, λέει. Όμορφα και ωραία. Τι ωραία. Πάρτε ένα ψυχουλάκι. Πάρτε. Έτσι. Δώσαμε το όνομα για να πάρουμε αλάφρυς του χρέους. Έγινε Θουβού. Το είπανε. Σε χαιρετώ. Δηλαδή μας τα λένε στη Μούρη. Άντε καλημέρα. Φιλιά. Δεν μπορώ, Βασίλη Κουμπαγιώτη Βροχούλα, δεν μπορώ να διαβάσω το μηνυματάκι. Μου λες, είναι υπέροχο όμως. Και γέλασε πολύ, αλλά δεν γίνεται. Φυλακή πάμε. Είναι δηλαδή από αυτά που... 2310-287-888, μου δίνετε και το όνομά σας
και σας βάζω και σε μία κλήρωση για τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλη. Ήδη βρίσκονται στο αεροδρόμιο έτοιμοι για να αναχωρήσουν για την Ολλανδία, το πρώτο στάδιο προετοιμασίας. Θέλω να σας πω ότι το πρόγραμμα φέτος έχει ως εξής. Φεύγει δηλαδή η ομάδα, αναχωρεί, θα παραμείνει στις εγκαταστάσεις του Park Hotel στην Ολλανδία μέχρι 3 Ιουλίου. Θα δώσει η ομάδα 3 φιλικούς αγώνες με μια ομάδα της Γάνδης, με την Anderlecht, με την Νόρτσελαντ. Στη συνέχεια θα επιστρέψει στη βάση της η ομάδα και στις 8 Ιουλίου θα αναχωρήσει ξανά, αυτή τη φορά με προορισμό το Oosterbeek. Το γνωστό που πλέον, δηλαδή μπορεί να μην ξέρουμε το χωριό της γυναίκας μας, ας πούμε το χωριό του παππού μας, αλλά τα, κάτι Νόρτσελαντ, κάτι Οίστερμπεκ, κάτι Ζέφελτ, κάτι τέτοια, λοιπόν, κάτι Κόγεχοφ, κάτι Άρνεμ, τα ξέρουμε απ' έξω και να τα... Δηλαδή αν ψηφίζαμε εκεί και είχαμε τα δικαιώματά μας εκεί, θα τα ξέραμε τα χωριά, κανονικά. Θα παραμείνει στο Οίστερμπεκ λοιπόν από τις 8 Ιουλίου μέχρι τις 17 Ιουλίου και έπειτα συγκεντρώνονται τα παιδιά στην πρώτη αναμέτρηση με τη Βασιλεία για το δεύτερο προγραμματικό που θα διεξαχθεί 24 Ιουλίου, 8.30. Πάμε στις γραμμές. 24 παίζουμε και μία του μηνός. 24 και 1η Αυγούστου. Καλημέρα, 24 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ. Ναι, ναι. Ωραία τα λες. Είμαι ο Γιώργος 052. Γεια σου ρε Γιώργο 052, πριν να σε βάλω και σένα. Τέλεια. Σε έβαλα για το τσιτσί, λοιπόν, για τα κρέατα. Λοιπόν, να σου πω. Τι ένα θέλεις να συζητήσουμε, να μου πεις ένα καλό και ένα κακό, πες το. Από ποιο να ξεκινήσω, το καλό από το κακό? Ξεκίνα από το κακό, για να τελειώσουμε όμορφα. Εχθές ήρθα από το σταθμό. Λοιπόν, πήρα το εισιτήριο που κέρδισε ένα στο Φιλοξένια και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γιατί είναι κακό αυτό? Λοιπόν, γιατί θα πας εσύ και όχι εμείς. Ναι, αλλά με κατηγόρησε κάποιος που μου είπε ότι είσαι πίσω τόμου, τελειώνει σε Άρης, ότι και καλά πρέπει να γίνω Άρης. Κωστή, και ένα παράπονο. Δεν είναι όλα άσχημα σε Άρης, εντάξει. Ναι. Κωστή, ναι. Να σου πω για ένα παράπονο. Να μου το πεις. Πήγα και από τον Νικολαίδη και το παίξανε Αμερικάνοι. Ήταν δηλαδή γλαπαγωτό, τα οποία μα μου δεν το θέλανε, το κάνανε το ραν και με στεναχωρήσαν. Στάρτος αχροπλαστία. Ναι, ορίστε. Στάρτος αχροπλαστία, Νικολαίδης. Ναι, και απλά είχα κερδίσει τον 24 Μαΐου λόγω ότι είμαι από επαρχία, κατέβηκα εχθές για δουλειά Θεσσαλονίκη και πήγα από εκεί. Δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν κάνω. Εμείς στέλνουμε τα ονόματα, δηλαδή όταν κληρώνουμε κάτι 24 δεν Μαΐου... Δεν είχαν όνομα εκεί πέρα. Δεν είχαν όνομα. Τότε πώς θα σου δώσουν αφού δεν είχαν το όνομα, άρα εδώ έχει κάτι γίνει με τη γραμματεία. Κατά τα άλλα οι άνθρωποι είναι εξυπηρετικότατοι όποτε πάει κόσμος. Και έχουν δώσει τόνους παγωτά, όχι... Απλά καταλαβαίνεις, αν δεν είχαν το όνομα, δεν φταίνε οι άνθρωποι εκεί πέρα. Φαντάζεσαι ο καθένας να μπαίνει και λέει γεια σας, κέρδισε παγωτό. Εντάξει, πώς μπορούν, αυτοί να ξέρουν? Εμείς φταίμε που δεν το στείλαμε το όνομα τότε, άμα είναι. Κατάλαβες. Να το πούμε στη Μαριλής, να το στείλει. Θα το πούμε στη Μαριλής, να το στείλει. Θα πάρεις τηλέφωνο έξω. Γιατί μετά κάτι πρέπει 10, να έχει γίνει. Επίσης, όταν κερδίζετε 24 Μαΐου, μην πηγαίνετε όμως 24 Ιουνίου. Δηλαδή, μην αφήνετε να περάσει τόσο μεγάλο διάστημα για όλα τα δώρα. Ναι, ναι. Να σου πω γιατί. Γιατί αν ένα μήνα μετά, ξαφνικά, Σάββατο πρωί, όπως έγινε σε μαγαζί, μπουν 5-6 ναι. που έχουν κερδίσει, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ο άνθρωπος την πελατεία του. Θα μπουν 6 οι οποίοι έχουν κερδίσει, ναι, να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Ναι. Αλλά πηγαίνετε λίγο πιο νωρίς, αν γίνεται. Αν είναι εύκολο. Εντάξει, αν ήμουν στο Θεσσαλονίκη για την ευχαίρεια, απλά εντάξει. Με εντάξει, υπάρχει αυτή η διορυθμία όταν είσαι από μακριά. Εντάξει. Πάρε τη Μαριλή σε 9.30-10 παρά. Να δώσει το όνομα ναι. και να το κατακτοποιήσουμε για να πας πάλι. Γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ εντάξει και πολύ εξηγημένοι. Μέχρι τώρα δεν έχει παραπονεθεί κανένας. Έγινε! Πες και το καλό τώρα. Το καλό τι? Το καλό δεν είπες. Το καλό είναι το Φιλοξένια. Αυτό είναι. Αντάξει. Τέλεια. Έγινε. Φιλιά. Σε χαιρετώ. Και μια βουτιά για σένα. Και μια βουτιά για σένα. Τώρα μας υποχρεώσεις. Κανονικά. Τα δύο, άντε. Δεν μου λες, κάνε καλή βουτιά να πάρω πέναλτι. Φιλιά! Έγινε. Άντε! Έγινε. Καλημέρα! Πάμε παρακάτω. Όταν κερδίζετε τα δώρα, θερμή παράκληση. Αυτό ισχύει και για τα τραπέζια και για την ηλεκτρονέτ και για τα γυαλιά στο Μανολόπουλο και για τα παγωτά στο Νικολάηδη και για τα κρέατα στους Κρεοπόλες. Έτσι και την άλλη φορά μαζευτήκανε ξαφνικά. Κάνε μύτη Σάββατο που είναι ουρά στο μαγαζί. Μπήκανε μέσα. Μην το αφήνετε για την τελευταία στιγμή και πηγαίνετε όλοι μαζεμένοι. Θερμή παράκληση. Για να μπορούν να σας εξυπηρετήσουν και για να μην είναι διεκπαιρεωτικοί, να μιλήσετε, να πείτε και δύο κουβέντες με τους ανθρώπους. Πάμε στην γραμμή τελευταία πριν το διάλειμμα. Ναι! Ποιος?
αυτός 1-0. Σε ευχαριστώ για το δώρο, αδερφέ μου. Αυτό είναι. Ο Βαγγέλης από Κατερίνη. Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Αγόρι μου, το ανταποδίδω. Ποιος είσαι? Αυτός. 1-1. 1-1. Θα πάμε στην παράταση από ό,τι φαίνεται. Έλα, δεν πειράζει. Ας χάσω, δεν πειράζει. Και στα πέναλτι δεν του γουστάρει. Η χαρά του παιχνιδιού κυρίως. Ναι. Πώς την είδες στην Αργεντινή εχθές? Διασκεδάζουμε το αυτό. Αργεντινή, την είδες στην Αργεντινή? Πώς δεν την είδα. Πού την είδες, κανένας δεν την είδε. Κατάλαβα. Κατέβηκε. Καταρχήν, να σου πω κάτι. Κατερίνη μου, άκου να σου πω κάτι, Κατερίνη, ό,τι άκουσε. Να μου πεις. Είναι δυνατόν? Πού φτάσαμε, πού έχει καταρκυλήσει η κοινωνία, πού ζούμε, να μην υπάρχει ένας μαλλιάς με κορδέλα άλλουστο στην Εθνική Αργεντινή. Ένας Μπατιστούτας. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Να μην υπάρχει ένας Μάριο Κέμπες, ένας Μπατιστούτα, να μην υπάρχει ένας μαλλιάς, ένας αξίριστος. Ναι, να μην υπάρχει έστω ένας Ισαουράλδε, ρε αδερφέ. Ένας να ρίξει δύο κλωτσιές. Τι φλωρούπες είναι αυτοί όλοι. Να ρίχνω τις ροχάλες κανονικά. Μα σε παρα... Όχι να περνάει άλλος δίπλα, να τον φτύνεις και να πνίγεται. Να χαροπαλεύει 5 ώρες με τα κύματα. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Πού πήγε η Αργεντινή? Τι είναι αυτή, λες και μπαίνουν να πούμε σε παιδότοπο. Όλοι. Τι χέρι του Θεού δεν έχουν αυτοί, ρε. Τι γίνεται τώρα. Τη σκληράδα δεν την κάνει το τατουάζ, παιδιά. Να το διευκρινίσουμε, γιατί κι άλλο είχε ζωγραφισμένα τα χέρια, ήταν σαν υδροηλεκτρικό χάρτη Μολδαβία στον πάγκο. Φουσκωμένο και με τρόμπα κιόλα. Τι γίνεται, ρε. Για πες λοιπόν. Τι ήθελα να σου πω τώρα. Πες μου. Τις προάλλες άκουσα ένα. Έτσι, στους σταθμούς εσάς για το Θανάση Βέγκο. Ναι. Εγώ δούλευα, ως drummer δηλαδή, στο Σταλαξίτες, δεν ξέρω αν το ξέρεις, εκεί στην Κρίνη. Α, και είχε έρθει ο θείος του Βέγκου. Ήταν στην Κρίνη από κάτω, εκεί λες, στο αναψυκτήριο. Στο μίνι γκολφ εκεί. Α, στο μίνι γκολφ, μάλιστα. Ναι. Παραθαλάσσιο ήταν αυτό. Ναι. Εν τω μεταξύ. Εκεί δίπλα στο Κώστα Κώστα λες τώρα. Εκεί, στον ναι. Το The Club ήταν μπροστά τότε. Ναι. Το 89, δεν λέω τώρα. Ναι. Και εν τω μεταξύ έρχεται ο θείασός του, Ταμτάκους ιστορίες. Βρε Θεό, τον κάνανε τον Ταμτάκο όλος ο κόσμος να βγει να κάνει ένα μικρό σόου εκεί πέρα. Ναι. Και δεν σηκώθηκε. Έρχεται ο Θανάσης Βέγκος, δεν μιλάει καθόλου σε κανέναν κάτω και ανεβαίνει στο πατάρι. Του πιστεύεις? Εγώ δεν πίστευα θα την παραπείσουν να έρθει και σε μένα. Μου έκανε μια χειραψία. Από τότε αυτός ο άνθρωπος, εκτός από κωμικούς που δεν το συζητάμε τώρα, την κλάση του, πόσο με ευχαρίστησε αυτό το πράγμα. Είδες φίλε, δεν αρνήθηκε. Ήρθε σε μένα πίσω. Θα σου πω το εξής. Ξέρεις, εγώ και ο μπασίστας θα είμαστε τέρμα πίσω. Ούτε μπορείς να κατηγορείς τον Ταμτάκο που δεν ήθελε. Όχι. Έτσι, όχι, δηλαδή, όχι, 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 ο άλλος σου λέει πάνω στην σκηνή, δίνω την ψυχή μου. Τώρα ήρθα εδώ να πιω ένα ποτό με το θεία σου. Ναι. Όχι, δεν θέλω αυτό. Okay. Όμως, αλλά ο άλλος χωρίς να το πεις τίποτε. Δεν σε κέρδισε ο άλλος που στο ρεπό του ή στον ελεύθερο χρόνο ανέβηκε να πει δύο κουβέντες και έκανε ένα μικρό σοου και ήρθε και σε όλους ήταν προσιτός. Ο ποιος, ο τεράστιος Θανάσης Βέγκος. Και ποιος είμαι εγώ δηλαδή μπροστά του. Τεράστια απλός drummer, τίποτα. Πολύ μπροστά από την εποχή του φίλε. Πολύ μπροστά. Ναι. Πολύ μπροστά. Ναι. Φανταστικός άνθρωπος. Επειδή το γνώρισα, κάτσαμε και είπαμε και ένα δυο έτσι. Τεράστια λέξη, η υστεροφημία. Από φημή, φύς, φασί, φαμέν, φατέ, φασί. Τι λένε για σένα αφού φύγεις? Τι αφήνεις πίσω σου, φίλε? Τι λένε? Αυτός ήταν λαμόγιο, ήταν απατεώνας, ήταν κρυψίνους, δεν μιλούσε, ήταν κλέφτης, ήταν ψεύτης ή άφησε κάτι. Και δεν είναι ανάγκη να έχει παρουσιάσει κανένα έργο, ας πούμε. Μπορεί σε μια μικρή γειτονιά να υπάρχει ένας κύριος που φεύγει ή μια κυρία και να μιλούν όλοι γι' αυτό με τα καλύτερα λόγια. Εκεί στα στενά πλαίσια της γειτονιάς. Τι αφήνεις πίσω σου? Είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, αυτή η λέξη. Και τη δράση σου δεν είναι ανάγκη να την ξέρει ο κόσμος. Ακριβώς. Μπορεί να έχεις μια δουλειά που να μην είναι, ρε παιδί μου, σαν τη δική μας που τη μαθαίνει όλος ο κόσμος. Να είσαι εκεί στο στενό πλαίσιο της γειτονιάς, να έχεις ένα ψιλικατζίδικο που λέει ο λόγος. Ή να είσαι ένας οδοκαθαριστής, δεν έχει σημασία. Δεν είναι ανάγκη να έχει να κάνει με τα μίντια ή με κάτι που να το ξέρουν όλοι. Να είσαι ηθοποιός, ας πούμε, ή τραγουδιστής. Μεγάλη υπόθεση. Μάλιστα, λεβέντη μου, και είσαι εσύ. Βάλε και καμιά Βάσο Χατζή, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, έχω πολύ καιρό να βάλω, ρε φίλε, Βάσο Χατζή. Και ξέρεις, πολύ. Το βρίσκω εδώ πέρα στο γονείο. Έχω φίλε Βάσο Χατζή, θα βάλω βεβαίως, γιατί να μην βάλω. Λίγα λουλούδια έτσι με φτιάχνει. Λίγα λουλούδια θα βάλω. Ευχαίρομαι που είσαι και οικολογικός, είσαι. Να μου σκομυρίσει λίγο αυτή η αμφίφητα που είναι σε όλα τα μαγαζιά απ' έξω. Ναι, όχι ο μαραμένη μου γαρδένια τώρα. Εντάξει, το χουστάρω το Χριστοδουλόπουλο, αλλά. Αλλά μαράθηκε η γαρδένια. Ακόμα δουλεύει. Λίγα λουλούδια λοιπόν, με μανταλάκι στη μύτη, βάζω χατζή από πανηγύρι θα βάλω. Σε φιλό. Λοιπόν, βάλε και Βαγγέλη σε 650 άμα θες. Τέλειος. Επίσης μοντέλο της BMW. Γεια σου, Βαγγέλη, 650. Να είσαι καλά, ναι. Άντε, καλή στιγμή. Δεν πιστεύω να είναι τα κυβικά αυτά που μου λέτε, είναι το νούμερό σας, έτσι. Με Βάσο Χατζή, κυρίες και κύριοι, θα πάμε. Λίγα λουλούδια! Πιο γρήγορος δεν γίνεται. Δηλαδή, αν του πω τραγούδα το μόνο σου, μπορεί να καθυστερήσει λίγο. Αν
μου φίλε. Πέρσι ήταν στα δίδυμα Αργολίδας, φίλε. Φύγα. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα, χαριτωμένα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, το Γιωτόμι κλιματιστικά. Χορηγός πρώτης ώρας, περνάτε στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 το Κορδελιό και ενημερώνεστε. Όλα στα όρθια, σκεπαστές, γύρος χοιρινός, γύρος κοτόπουλο, 837-166, υπέροχα πράγματα, Λεωφόρο Στρατού 18 και στο olapavlastaorthia.gr με έκπτωση. Φυσικά Μανολόπουλος γυαλί, υπέροχο! Optic Stores Μανολόπουλος, τρεις γενιές οπτικά, τρεις γενιές οπτικά και για ρεύμα μόνο στη Βολτέρα. 475-308 ενημερώνεστε. Έτσι θα πάμε για διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Πιθανότατα θα έχουμε και σύνδεση με το αεροδρόμιο Μακεδονία, κανονική Μακεδονία. Βγαίνω τώρα έξω γιατί έχουν έρθει ακροατές για να πάρουν τα δώρα τους. Επιστρέφουμε σε λίγο! Έτσι θα μπουκάρουμε στη δεύτερη ώρα και με αυτό το χαλί. Αυτό που θέλουμε είναι η ομάδα να προετοιμαστεί σωστά για να κάνει ζημιές του χρόνου όπου και να παίξει. Σε Ευρώπη και σε Ελλάδα. Πάμε αεροδρόμιο Μακεδονία, την κανονική τη Μακεδονία, όχι αεροδρόμιο Νότιο Μακεδονία και τέτοια. Εκεί μας περιμένει Σταύρος Κόλκας να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία, τα ντεσού που λέμε από την αναχώρηση της ομάδας. Σταύρο, καλημέρα! Ήρθε η ομάδα, φίλε, συμπεριστικό ντεσού. Καλημέρα, Κωστίνη. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις, πώς είσαι, τι γίνεται. Παιδί. Υπάρχουν και αυτές οι ώρες. Περνάμε τον έλεγχο τώρα να ξέρετε τι καλύτερη. Σωματικό. Ναι. Ανακοινώθηκε και ο Ζαμπά. Πάρα πολύ ωραία. Όχι άλλωστο, δεν το ποταμίσω και βρίσκω. Αφού έβαλε χθες in the church, λέει, στο ναό φωτογραφία, δηλαδή. Μπήκε στο νόημα κατευθείαν. Καλημέρα σας. Ανακοινώθηκε το παλικάρι μας για 5 χρόνια. Μάλιστα. Η ουσία είναι ότι πρόκειται για μια κίνηση προοπτικής ξεκάθαρα. Τώρα αυτό που καλούμαστε να δούμε πηγαίνοντας στην Ολλανδία, είναι να δούμε σε τι επίπεδο βρίσκεται και πόσο γρήγορα μπορεί να ενσωματωθεί με την ομάδα. Ωραία, πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πρόκειται για ένα παίκτη top ταλέντο που έχει και παραστάσεις επαγγελματικές, δεν είναι φυσικά. Ναι, ναι. Και με την Κορίθιανς και με την Γκρόσνη. Ναι, ναι, και θυμούμε να δούμε τώρα πώς τον βλέπει ο Λουτσέσκου, πότε μπορεί να, αν τον βλέπει δηλαδή για εξτρέμ, τον βλέπει για φόρ, θα δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, επί της ουσίας έχουμε έναν ακόμα καινούργιο παίκτη και περιμένουμε να δούμε αν ο Τούκι υπογράψει σήμερα, γιατί και αυτό είναι μια παράμετρος που θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα. Μάλιστα. Κωστή μου, επειδή πρέπει να περάσω τον έλεγχο και το κινητό και να ξεκινήσουμε, αν το περάσω ενώ είναι ανοιχτή γραμμή, με καλείτε σε 5 λεπτά. Έγινε, έγινε, θα σας ξαναπάρουμε. Έγινε, έγινε, Σταύρο, έγινε. Λοιπόν, φεύγει η ομάδα όπως ακούσατε, ανακοινώθηκε, είναι και τυπικό πλέον και οριστικό το θέμα του Ζαμπά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με Πούκι. Πάμε εμείς στις δικές μας γραμμές, 2310-287-888 και θα ξανακαλέσουμε λίγο πριν το διάλειμμα το Σταύρο. Για να μας πει τι γίνεται στην αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία στο πρώτο στάδιο. Καλημέρα σας! Ναι! Το μπρογιούτρο, αδέρφια όχι, μου! Όχι ρε φίλε! Όχι ρε φίλε! Καλώς το παιδί! Καλώς το παιδί! Τι γίνεται, λοιπόν, γεια σου Γκόραν! Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Να, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι στη Σοφία που άμεσα ανταποκρίθηκε στο μήνυμά μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό με το αίμα, παιδιά. Το ξαναλέω, το ξανατονίζω, θα το ξανακάνουμε. Γι' αυτό, φίλε, το κάνουμε. Γι' αυτό το κάνουμε. Ναι, ναι, αυτός είναι ο λόγος, δεν υπάρχει ένας άλλος λόγος. Και πραγματικά μας αξίζει και η διάκριση που πήραμε. Έτσι. Πολύ ωραία. Πραγματικά χαίρομαι που χρησιμοποιείς πρώτο πληθυντικό, γιατί αυτός είναι ο σωστός. Ο πρώτος πληθυντικός. Όλοι εσείς που έχετε έρθει, το είπα και την άλλη φορά. Το μετάλλιο αυτό, μετάλλιο. Η τρίτη αυτή θέση. Αξίζει σε όλους εσάς που είστε εκεί κάθε φορά. Για να δώσετε ένα εδώ και χρόνια, έτσι. Αυτό. Έτσι, είναι ακριβώς. Μια ηθική τώρα... δικαίωση, κυρίως. Ακριβώς, ακριβώς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εμείς αυτοί. Αυτό που ακριβώς. Το κάνουμε. Αυτό. Και όσο έχουμε υγεία, όσο έχουμε μικρόφωνο, θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε. Συνέχεια, δεν σταματάμε. Και εμείς
να το μεταλαμπαδεύσουμε και στα παιδάκια μας. Έτσι. Αυτό να το έχουν έτσι, όχι. Έτσι. Κάτι θα πολύ, θα το συνεχίσουμε. Υγεία να έχουμε. 26 Αυγούστου είναι η επόμενη, δηλαδή 20 γυρίζουμε από άδεια. Εκείνη την εβδομάδα θα το επικοινωνήσουμε και πάλι. Αλλά εσείς και όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάθε μέρα και σήμερα που μιλάμε, αν είσαι υγιής, αν νιώθεις ότι θες να δώσεις ζωή σε έναν άνθρωπο, μπαίνεις σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας και λες γεια σας για την Τράπεζα Αίματος Αθλητηρίων, ήρθα να δώσω ζωή. Μακάρι να μην το χρειαστείς ποτέ, εσύ που μας ακούς τώρα. Έτσι. Ποτέ. Μακάρι. Για πες, Γκόραν. Λοιπόν, τίποτα, παιδιά, περνάμε ένα πάρα πολύ ήσυχο καλοκαίρι. Εγώ ήθελα να επισημάνω λίγο την επιτομή της λέξης ομάδα που ήταν χθες οι Κροάτες. Είναι ομάδα με αλφα και με όμικρον κεφαλαίος, με αλφα και ωμέγα αρχή και τέλος, που ξέρει ο καθένας τι κάνει μες στο γήπεδο, που δεν υπάρχουν οι μεγάλες φίρμες, που δεν το παίζει κανένας, ακόμα και ο προπονητής όλοι είναι, ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν. Έτσι σε σχέση με την ταλαιπωρημένη πλέον χρόνια τώρα Αργεντινή, έτσι του Μέση, που ένας παίχτης ποτέ δεν έχει κάνει στο ποδόσφαιρο τη διαφορά. Εκτός από τον Diego Armando Maradona. Μια φορά έγινε αυτό, δεν ξαναγίνει ποτέ. Και εκείνος όμως ήταν με το χεράκι του Θεού. Όλα αυτά πληρώνονται σε αυτή τη ζωή. Λες τώρα, τώρα τους ήρθε ο λογαριασμός. Φυσικά, γιατί και το 70 τόσο που το πήρανε με τη δικτατορία, έτσι το πήρανε. Με Μάριο Κέμπες. Λοιπόν, μπράβο. Όλα αυτά λοιπόν πληρώνονται. Οι Κροάτες δείξαν ότι είναι ομάδα. Τρομερός Μόντριτς, παιδιά. Τρομερός Μόντριτς. Είδες δεκάρι με δεκάρι. Έτρεξε, πάλεψε στο σούτ του, βάζει τόσα φάλτσα, όταν δείχνει η κάμερα πίσω από την πλάτη του, λες πάει έξω. Πάει έξω και περνάει όσο χρειάζεται δίπλα στο δοκάρι. Γεια σας. Και βλέπεις πόσο κακό εγωισμό έχουν και είναι ψωροπερήφανοι. Αυτός ο προπονητής τους που μοιάζει τον Ντεβίντο με τατουάζ. Ναι. Σαν τον Ντεβίντο με τατουάζ. Ειδικά στους διδήμους, λοιπόν, εκεί με Σφαρτζενέγκερ. Έφυγε κατευθείαν και ο Μέση, αν δεν κάνω λάθος, ούτε στον ίδιο του το συμπαίχτη δεν έδωσε το χέρι. Τέλος πάντων. Τι να πεις. Τα ακούς τα κύματα στο βάθος. Αγόρι μου, λοιπόν, τι ωραίο καλοκαίρι είναι αυτό, φίλε. Καταπληκτικό, δεν το συζητάμε. Τι ωραία. Δεν το γεια σου, λοιπόν, Γκόραν! Φιλιά σου, Μουσού, αδερφέ μου! Δεν μας τη χαλάει κανένας! Κανένας! Δεν μας τη ρίχνει κανένας! Κανένας, φίλε! Κρεμάμε τσιγκέλια το Πάσχα! Με αρνιά, φιλιά! Με 24 του μηνός, πάμε για την πρόκριση! Πάμε! Έτσι. Φιλιά! Πάμε παρακάτω! 23 10 287 888. Ναι, καλημέρα σας! Κανονικά ραδιοκύματα. Ναι! Πάμε στον μεθ επόμενο, εδώ είμαστε, 287-888, σε εσάς μιλάμε, μου αφήνετε καλή και το όνομά σας, καλώς το φιλάρετο, για να σας βάλω για τα κρέατα ενός μήνα για το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύος μου, Μενελάου 29. Έλα φιλάρετε, σε ακούω. Όταν δεν απαντάει κανείς, είσαι και εκεί πέρα ακόμη πιο απολαυστικός, μα την αλήθεια. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η Βασιλεία έχει ένα πανέμορφο, λέει, γήπεδο, το οποίο είναι και σύγχρονο, καινούριο. Βεβαίως, θα το επισκεφτούμε. Ας το αναζητήσουν λίγο οι δικοί μας, να δουν λίγο τεχνογνωσία, γιατί είναι 38.000. Παντού θα κάτσουμε, να ξέρεις. Παντού, είναι παντού. Άλλη μια κερκίδα για σεμινάριο. Ναι, να χαζέψουν απλά όλοι. Είναι 38.000, θα ήθελα να είναι και το δικό μας γήπεδο. Ναι. Είναι πολύ ωραίος ο αριθμός αυτός, πλησιάζει λίγο. Το νούμερο το 40. Ναι. Δεν είναι ούτε μικρό, δεν είναι ούτε μεγάλο, είναι ένα νούμερο λογικό. Ναι. Αν και εγώ έχω μνήμες από το 45, όχι το 45 τη χρονολογία, 45.000. Ναι, χωρίς καρεκλάκια. Εσύ λες τώρα χωρίς καρεκλάκια, έτσι. Χωρίς καρεκλάκια. Ναι. Παρεπιπτόντως, σαν εχθές ήταν ο μεγάλος σεισμός που είχε επηρεάσει και θυμάστε και ένα μέρος της εξέδρας και τα λοιπά. Ναι. Μάλιστα. Αλλά σίγουρα όμως είχε άλλη αίσθηση εκείνο το πράγμα, δεν το συζητάμε, δεν συγκρίνεται, ας πούμε. Άλλο. Ήταν τώρα, χωρίς τα καρεκλάκια, δεν υπήρχαν διάδρομοι, δεν υπήρχε τίποτα, έτσι. Σωστά. Αλλά επειδή είναι και αραιωμένα, δεν έχει αυτή την... Το τσίμα-τσίμα, το σαρδελέ, το σαρδελέ, ο ένας πάνω στον άλλον. Κοίταξε, πιο ασφαλές τώρα, είναι, έτσι, πιο ασφαλές. Αν όντως 36 χιλιόμετρα την ώρα τρέχει ο μικρός... Ταχύτατος.
Dribbler. Είναι όντως 36 χιλιόμετρα την ώρα. Τόσο τρίτος βγήκε. 10 δευτερόλεπτα τα 100 μέτρα. Ταχύτατος, dribbler, τεχνίτης, θρασής. Αλλά ματάκι χορταράκι. Θα τον δούμε μέσα στο γήπεδο. Πώς μπορεί να ενσωματωθεί, τι μπορεί να προσφέρει. Έτσι σίγουρα σε σχέση με το ψυχρό κλίμα της Ρωσίας, εδώ θα του φανεί παράδεισος. Ήδη βγήκε τις πρώτες βόλτες. Βραζιλιάνος είναι το παιδί. Μεγάλωσε με τον ήλιο και με τη θάλασσα. Παίζει ρόλο στην ψυχολογία του, τα ξέρεις. Με το Σέρβο και με το Βραζιλιάνο δείχνει ότι θέλει να κάνει επενδύσεις στο μέλλον και φυσικά με τα χρήματα που δίνει για τις ακαδημίες δικές μας. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται η ομάδα να πάρει ρυθμό μεγάλης ομάδας και σιγά σιγά να μπορεί μετά να απορροφά τα ταλέντα. Δηλαδή δεν πώς θα ξεκινήσεις με ταλέντα για να κάνεις μεγάλη ομάδα σήμερα. Πρέπει πρώτα να έχεις τους μεγάλους παίκτες. Αυτό θέλει και χρόνο. Ούτε σημαίνει ότι αυτός ήρθε για να μην πάρουμε άλλον επιθετικό. Το διαχωρίζουμε γιατί δηλαδή πάλι βιάστηκαν κάποιοι. Συνδυαστικά να ξεκινήσει κανείς όταν βιάζεται να κάνει μια καλή ομάδα από σήμερα, χρειάζεται να ξεκινήσει με μεγάλους και σε ηλικία παίκτες και σιγά σιγά να προσθέτει μετά τα νεαρά παιδιά. Να τους κολλιάζει σταδιακά. Ωραία. Έγινε φιλάρετε. Σε ευχαριστώ. Πάμε πάλι, Σταύρο Κόλκα, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πέρασε τον έλεγχο. Περάσαμε ή κοπήκαμε, Σταύρο. Κοστί, δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα. Σου δίνω όσα θέλεις. Εδώ είμαστε. Αναχωρεί η ομάδα. Πιθανότατα σήμερα. Έλα, έλα. Για πες λίγο, τι γίνεται με Πούκι, με ρωτάνε. Αμέσως ήρθαν μηνύματα. Υπάρχει περίπτωση. Το Πούκι το θέμα ήταν τεχνικό εδώ και καιρό. Δεν ήταν. Α, έχω τον υπεύθυνο επικοινωνίας. Του κυρίου Πούκι, του κυρίου Πούκι. Ρωτάει ο λαός, φίλε. Ναι, κούλησε το κεφάλι, είπες ναι. Α, ναι, ότι ρωτάει ο λαός. Γιατί ότι ρωτάει ο λαός, θέλει ότι το θέμα είναι τι απαντάει στις ερωτήσεις του λαού. Μάλιστα. Οι Δανείοι γράψανε διάφορα χθες. Okay. Άκου να δεις, ναι, η υπόθεση Πούκι ήταν συμφωνημένα τα πάντα και απλά συζητούσαν για τις τεχνικές λεπτομέρειες. Του τέστιν. Του τέστιν μπόνους, του όπως καταβολείς. Πριν και τέτοια. Μπλα 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 μπλα. Μάλιστα. Εγώ βέβαια έχω δει να χαλάω δουλειά στις τεχνικές λεπτομέρειες. Καλά. Ο Ματέος ήρθε, πέρασε ιατρικά και μόλις ήρθαν οι Κινέζοι τα στρώσανε. Γεια σας. Είμαστε. Καλά, εκείνη τη μέρα άσε το. Ναι. Πάμε παρακάτω. Εγώ που τον πέτυχα κιόλας. Τι ωραία. Μόλις μην τον πέτυχα, το δω εκεί που προβάτουσα. Πώς το λένε. Τι έχουμε τώρα. Νομίζω ότι είναι κοντά και ο Πούκι να ανακοινωθεί. Πιθανότητα θα έρθει στο... Στην Ολλανδία, μια-δύο μέρες μετά. Ναι. Σταύρο, ναι, κοντά, ναι, τι γίνεται με το θέμα του εξαριού, γιατί βλέπω ότι ο Βέρμπλουμ έχει... Ναι, άκου λίγο, άστα εξαριού. Άστα εξαριού, του κεντρικού χάφτα λέμε. Ωραία, γιατί του κεντρικού χάφτα, σωστό, σωστό. Αν περιμένουμε εξάρι, δεν θα πάρουμε εξάρι. Οκτάρι περισσότερο θέλει αυτός. Δηλαδή πιο δημιουργικό, οκτάρι, ναι. Πιο ισορροπημένο, δηλαδή λίγο απ' όλα. Ναι. Τι γίνεται με την περίπτωση εκεί. Είναι σαν εκείνες τις, πώς το λένε, δεν παίρνουν μια ποικιλία. Ναι, ναι, που δεν είναι απλά σουτζουκάκι μόνο. Έχει σουτζουκάκι, ναι, έχει μέσα και το σουβλάκι και τα λοιπά. Ψάχνουμε ένα χαφ ποικιλία κρεάτων. Αυτός δεν θέλει μόνο αναχαιτιστή, θέλει έναν και να δημιουργεί. Θέλει 8 περισσότερο παρά 6. Μάλιστα. Ψάχνουμε αυτό. Ο Βέρμπλουμ είναι τέτοια περίπτωση. Είναι μια περίπτωση που κλείνει περισσότερο προς το 6. Ωραία, αλλά είναι box to box χαφ. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε για δύο θέσεις υπάρχουν 6 παίκτες, δεν είναι δηλαδή αριθμητικό το πρόβλημα. Ωραία, ναι. Αλλά είναι συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Ναι. Το έλλειμμα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Θα δούμε. Ήταν να δεις τώρα, Κωστή. Είναι η πρώτη προετοιμασία του Λουτσέσκου. Δεν τον έχουμε δει να δουλεύει καλοκαίρι. Έχουμε αντιληφθεί πόσο μεθοδικός είναι. Ωραία, κατά τη διάρκεια της σεζόν που κατάφερε διαμέσου επίσημων αγώνων να κάνει και προετοιμασία. Γιατί αυτό που παρέλαβε μόνο ομάδα δεν ήταν. Τραγικό. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε και εμείς τις απορίες μας, έχουμε και εμείς την αγωνία μας, αλλά έχουμε και εμείς μια αισιοδοξία πολύ... Έτσι. Και μια ηρεμία φέτος καλοκαίρι. Καλά, ηρεμία στον ΠΑΟΚ τώρα λίγο... Εντάξει, λέμε ρε παιδί μου, ότι ναι, είναι, ναι. Τα περισσότερα είναι στρωμένα φέτος, έτσι φαίνεται δηλαδή το πράγμα. Ναι, απλά ο ΠΑΟΚ μας έχει εκπαιδεύσει τόσο καιρό. Ωραία, ακόμα και όταν όλα είναι ήρεμα. Να λέμε γιατί είναι ήρεμα, κάτι συμβαίνει. Αυτό το κάνει ο κόσμος, για μας σου λέω. Να περιμένουμε, να δούμε αν θα γίνει και μια κέντα. Μάλιστα. Ωραία, δηλαδή
όσο και να θέλουμε να είμαστε ηρεμοί, γιατί το έχουμε ανάγκη, δεν γίνεται να είσαι ελευθερία. Πάντα είσαι σε γρήγορση, σε γρήγορση. Ναι, δεν γίνεται. Δεν είναι και το σύνηθες. Δεν μου λες, θα μιλήσει κανένας ή θα πάει στο Μουγκό? Όχι, έχουμε περάσει ήδη μέσα. Τέλεια. Θα μιλήσουν μέσα στο γήπεδο. Προφανώς ανακοινώθηκε ο Ζαμπά, θα μπήκε καμιά δήλωση. Συνάδελφοι, μπήκε κανένα βίντεο του Ζαμπά? Λοιπόν, αγαπημένη σου, από ό,τι γνωρίζω. Έτσι, να περάσετε ωραία, ναι. Να το ζήσετε, μια ακόμα προετοιμασία. Είναι μια ωραία κατάσταση. Με αρκετή πίεση και αρκετό άγχος, θέλω να πω. Οι ρεπόρτερ που φεύγουν έξω δεν πηγαίνουν για διακοπές και για εκδρομές. Έτσι, είναι μια κατάσταση, ναι. Όχι, τι διακοπές, δε. Λοιπόν. Δεν προλαβαίνουμε να αλλάζουμε τα φανελάκια. Ακριβώς. Πολύ δουλειά. Με κασκορσέδες. Αν αυτός που ακούω στο βάθος είναι ο Τζορμπατζόγλου. Επίσης, να ενημερώσουμε ότι στις 24 θα έχουμε αρκετά events, extra events, εκδηλώσεις και τα λοιπά. Μπράβο, μπράβο. Περιμένω να κάνετε εκείνα τα βιντεάκια που κάνετε καθημερινά το ραπόρτο. Με πολιτισμικά στοιχεία μέσα, με καλλιτεχνικά και όχι μόνο αγωνιστικά, όπως φροντίζετε κάθε χρόνο να κάνετε. Πάρα πολύ ωραία. Σας φιλούμε. Καλό ταξίδι. Θα χάσουμε και την πύλη εμείς, ικανοί είμαστε να πάμε την πύλη της κολάσεως, την πύλη που βγαίνει. Στο εκεί, καλό! Εκεί, καλό ταξίδι! Στο καλό! Bye. Καλό ταξίδι! Bye. Λοιπόν, πάμε προς το τελείωμα. Έχουμε γραμμές στον αέρα, περιμένουν. Ναι, πάμε. Αν περίμενε ο άνθρωπος, καλημέρα! Γεια σου, Κωστή! Sorry που περίμενες, αλλά βγάλαμε, φίλε. Έλα. Άντε, είμαι εδώ με τον φίλο τον Κάραγιαν. Μια ώρα περιμένουμε να βάλουμε γραμμή, ρε φίλε. Κάραγιαν, αδερφός Κάραγιαν. Για πες! Τώρα μπήκε να τραβήξει ταξίδι πια. Λοιπόν, άκου τι θέλω. Ναι. Θα χαμηλώσω κιόλα. Έβαλε αυτή την καταπληκτική φωνάρα, την κοπελάρα Αθήνα. Την Παπαμακαρίου. Ναι, ρε φίλε. Φίλε, τι να σου πω, φίλε. Έχω πάθει σου. Επειδή ξέρω ότι ξέρει από μουσική πάρα πολύ. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Έχει μέσα τα τσακίσματα η φωνή της. Κάτι από πίτσα, κάτι από Βιτάλη. Και αυτή, πρόσεξε, αυτή η γυναίκα δεν την ξέρω καν την κοπέλα. Εμένα λοιπόν, μου θυμίζει, φίλε, πολύ τη Μαριάνθη. Κεφάλα. Έχει μια βραχνάδα που μοιάζει με τη Μαριάνθη κεφάλα. Σπουδαία φωνή. Είχαμε αυτή τη διαφωνία με τον Κώστα. Αυτό πίτσα, εγώ έλεγα Μαριάνθη. Τέλος πάντων, κάπου ενδιάμεσα πιστεύω. Αλλά τι θέλω, φιλαράκι. Για πες. Καταρχήν να μας πεις που τραγουδάει, να πάω έξω από καλά. Α, δεν νομίζω ότι τραγουδάει κάπου τώρα. Δεν νομίζω ότι λοιπόν, όταν θα μάθεις όμως, ξέρεις, το Καραγιάννη έχει επαφή, ξέρω. Θα πω. Θα ενημερώσεις, έτσι. Κοίταξε, μπήκα, είδα βιντεάκι, ήταν στο Μήλο με τον Μπαζαρέντζη. Στο Μήλος Live. Εκεί, από εκεί πήρα κάποια βίντεο. Αυτό τώρα είναι από μια εκπομπή που κάνει ο Μπαζαρέντζη στο διαδίκτυο. Υποσχέθηκα στο Σωτήρι, γιατί από χθες έχουμε κολλήσει, ότι θα κοιτάξω να φέρω τον Μπαζαρέντζη με την Παπαμακαρίου στο στούντιο, φίλε. Έτσι, δηλαδή θέλω τους ωραίους μουσικούς, τους ανθρώπους που αξίζουν. Γουστάρω, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο στην κοπελάρα. Και λέω τον Κωστή, μόλις τον είδα, λέω, φίλε, αυτά είναι μπουζούκια για μας. Εδώ είμαστε εμείς. Εμείς δεν είμαστε τα πόβια. Εδώ είμαστε. Έτσι, έτσι, να γουστάρουμε, λέω. Κατάλαβες, τέλος πάντων. Κωστή μου, Κώστα, τα ρήφα δύο θα με λες. Εγώ είμαι αυτός. Βγαίνεις και όπως ο νονός σε συνέχεια, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω και στην κλήρωση για τα κρέατα. 992. Έγινε! Γεια σου, Κωνσταντίνε! Φιλιά! Γεια σου, Κωνσταντίνε! Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να σε ενημερώσω πάλι για το Happy End. Happy, το οποίο είναι, σώζει την κατάσταση, συμπλήρωμα, φυτικό συμπλήρωμα διατροφής. Καινοτόμο προϊόν από φυτικά δραστικά συστατικά, για να μην έχετε κανένα πρόβλημα με τις δραστηριότητες εκεί που πρέπει, με το σύντροφό σας. Με κόστος 29,50 δεν πωλείται στα φαρμακεία. 2315-500.000. Μπείτε και στο 2315-500.000.gr και ενημερωθείτε 2 ώρες μετά την κατάποση. Έχει και διάρκεια έως και 16 ώρες. Για να μην στήσει κανένας την κοπέλα του στο ραντεβού. Κανένας. Όμορφα και ωραία. Από σπουδαία ελβετική εταιρεία, την Excellan. Happy End για Happy End. Απόλυτα ασφαλές. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα! Δώσ' του! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με! Γεια σου Κανάρι με τα πρωινά σου! Γεια σου Λάζαρε Θεοδοσιάδη! Κωστή καλημέρα από την παραλία, λέει, τηλεφώνησε ο Γκόραν! Τι ωραία που ακούγεται το κύμα, λέει, από πίσω! Ή μήπως έβαλες ηχητικό! Τελικά ηχητικό είναι, βρε! Βρε άτιμε! Ηχητικό ήταν, βρε! Σιγά με ο άνθρωπος μην ακούγονταν έτσι το κύμα! Το έχω αυτό, είναι μειοχαλαρωτικό, είναι feng shui που λένε τώρα. Ακούστε λίγο. Όλα θα γίνουν. Και κεντρικό χαφ θα πάρουμε και ο Πούκι θα κλείσει σήμερα.
και αμυντικάρα πήραμε πίσω και βραζιλιάνο ταλέντο πήραμε και όλα θα γίνει, όλα μια γαμή, έχετε κανένα, αφήστε τους άλλους να αγώνονται βρε, αφήστε τους άλλους, όλα θα γίνουν μια χαρά, θα γίνουν όλα, να ξέρετε. Πάμε γραμμούλες, πάμε 2310-287-888, μου δίνετε και όνομα για να σας βάλω για τα κρέατα ενός μήνα, έχω λίγες συμμετοχές σήμερα, δεν, όσοι πήρατε δεν θέλατε, μάλλον, ναι, καλημέρα. Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, ρε. Γεια σου, Στελάρα. Γράψε 283. Τέλειος. Μπήκες ήδη. Λοιπόν, για πες. Να ευχηθούμε καλή σεζόν, φίλε. Ναι. Θα δείξει διαφορά, πιστεύω, με τον ίδιο προπονητή και σωστή προετοιμασία από την αρχή, πόσο πιο γερές βάσεις θα έχει η ομάδα. Αυτά τα μικροπροβλήματα που πήγε να αντιμετωπίσεις, να κάνει δεύτερη προετοιμασία στην αρχή της σεζόν που ανέλαβε ο Λουτσέσκου, δεν θα τα έχει φέτος. Και πιστεύω ότι τα προβλήματα θα είναι πολύ λιγότερα από κάθε άποψη. Έτσι. Τα πράγματα φέτος φαίνονται στρωμένα. Η ομάδα, ο κορμός, αρκεί να μην φύγουν κάποιοι από αυτούς που λέμε κάθε φορά. Ο Τζάλμα δεν ανήκει, θεωρώ, σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Έτσι. Μιλάμε για, είπαμε, Πρίγιοβιτς, Πέλκας, Βαρέλα, Μάτος, Πασχαλάκης, Βιερίνια. Έτσι. Αυτή που... Και ο Μπίσεσβαρ. Εγώ βάζω και τον Μπίσεσβαρ μέσα. Δεν θέλω να φύγει. Ναι. Ο Μπίσεσβαρ. Έτσι. Και εμένα, είναι, είπαμε, άμα έχει 5 κιλά λιγότερα θα πει στην Ισπανία, θα πει στην Ελλάδα. Μια χαρά είναι και με τα κιλά του φίλου, όποτε μπήκε. Σίγουρα. Γνωρίζει πολλά κιλά μπάλα. Ξέρει τόνους μπάλα, ξέρει τόνους. Έτσι. Εμένα είναι συγκινητικός. Μέχρι και με φαλτσαριστή, ψιλοκρεμαστή κεφαλιά έβαλε γκολ. Κωστή, τι λέμε. Καταλαβαίνεις κάποιος παίκτης, άμα φύγει ότι έχεις πρόβλημα. Π.χ. τώρα, άμα φύγει μια προσφορά και εδώ στον Κρέσπο, έχεις κανένα πρόβλημα να αντικαταστήσεις τον Κρέσπο. Όχι. Αλλά αν φύγει ο Βαρέλα, καταλαβαίνεις τη διαφορά ποιος παίκτης είναι από τον κορμό και ποιος δεν είναι. Ο Βαρέλα ο περσινός, και όχι ο προπέρσινος, ο Βαρέλα ο περσινός είναι για να μην να γεράσει εδώ. Τέλος. Φίλε, να κρεμάσει παπούτσια. Εγώ πιστεύω και Καντουρί μου λένε που δεν είδαμε και κάτι άλλο, δηλαδή που θα είναι δεύτερη σεζόν. Πιστεύω ότι θα έχουμε εκπλήξεις και από το ήδη υπάρχουν υλικόφιλοι εκτός από αυτούς που θα έρθουν. Δεν ταξίδεψε μαζί ο Χατζησαΐας. Δεν τον πιστεύει τον Χατζησαΐα, θα δοθεί δανεικός. Το λέω επειδή με ρωτάει, ήρθε μήνυμα από τον Δημήτρη. Πήγε ο Χατζησαΐας, δεν πήγε μαζί. Δεν τον πιστεύει, θεωρεί ότι με Χατσερίδη, με Βαρέλα, με Κρέσπο, με Μαλεζά, με Μιχόγεβιτς, με Μιχόγεβιτς, ότι είναι καλυμμένος. Δεν του κάνει ρε παιδί μου ο Χατζησαΐας, εντάξει, δικαίωμά του. Να κάνουμε. Κωστά, να πούμε και ένα ανέκδοτο και να τελειώσουμε. Ρίχτο. Είναι ένας τύπος, πάει σε ένα γιατρό. Γιατρέ, λέει, έχω πρόβλημα, λέει, δεν μπορώ να κάνω σεξ με τη γυναίκα μόνος μου, λέει, άμα θέλεις, λέει, θα το κάνω εδώ μπροστά, δεν έχω πρόβλημα, λέει, μόνος, λέει, κομπλάρω, λέει, άμα θέλεις να συμμετέχεις, συμμετέχεις, άμα δεν θέλεις μόνο να βλέπεις, να με εξετάσεις και ό,τι συμπέρασμα βγάλεις. Καλά, καλά. Τελειώνει ο τάβρος ο τύπος, του λέει, γιατρέ, τι κουστάρω, λέει, τι να συμπεράσεις, θα φέρω εδώ σε ένα κουστάρικο, λέει, τότε ένα κουστάρικο φεύγει, ο γιατρός μόνο και ο τόσος, του λέει, δεν βρίσκουν να έχει, λέει, κάτι, λέει, είσαι απόλυτα φυσιολογικός. Μετά από κανένα μήνα συναντιούνται ένα βράδυ στα μπουζού και ο γιατρός μου τον τύπο. Λέει γιατρός, λέτε, βλέπετε και τον αγαθό μπίπι, λέει και κάτω, λέει. Κομπληξικός, λέει, άρρωστος. Δεν μπορεί τη γυναίκα του μόνος του, λέει, στο γιατρείο, λέει ο άλλος, λέει, έχει πρόβλημα. Λέει και ο άλλος, λέει, το βλέπετε, λέει και το φλόρο, λέει, απέναντι, λέει, ναι, λέει, γιατρός είναι. Μια μέρα είχα μια τατιά να δίνει χρέφτα για ξενοδοχείο. Πήγα στο γιατρό του λέει και την τέριαξα, λέει. Και την τέριαξα, είπες. Εγώ γέλασα πιο πολύ με το «δεν την τέριαξα». Φιλιά, γεια σας ρε. Φιλέ, την τέριαξα. Δηλαδή ήρθα και... Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Γεια σου Γεωπόνε. Τι γίνεται. Πήρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μεγάλο αρχηγό του βόλεϊ που αποχωρεί από την ενεργό δράση, τον Γιάννη Παντακίδη, και ένα αντίο και ένα επανειδήν. Τεράστια απώλεια. Πάρα πολύ συγκινητικά τα λόγια του στο αντίο. Άγγιξαν κάθε ΠΑΟΚτσι τα λόγια του, σαν να τα γράψαμε εμείς. Μεγάλη απώλεια. Μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλη απώλεια. Από τα αποδυτήρια. Έτσι, αυτό θέλω να πω. Μπορούμε να το κρατήσουμε στα αποδυτήρια. Αυτό. Δεν νομίζω ότι φεύγει από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Απλά σταματάει την ενεργό δράση. Δεν είναι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, αυτό είναι πρόβλημα. Έτσι. Μετά τα 5 εκατομμύρια που έδωσε ο άλλος Κλέο για να πολλώ. Εκείνο το όνειρο που είδα. Όχι, ο άλλος. Καλό είναι να λέμε και το όνομά του. Δεν είναι ο άλλος. Είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Εντάξει. Γιατί το λέει, έτσι όπως το λες, είναι σαν να τον μαλώνεις. Επειδή δεν πειράζει. Ο καθένας έχει τι κάνει. Ναι, αγόρι μου, ναι, εντάξει. 1,5 εκατομμυριάκι στο μπάσκετ. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
Να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ναι, εντάξει, εκείνο το όνειρο, ας πούμε, ζούμε με εκείνο το όνειρο, εντάξει. Ναι. Αυτά. Τη Δευτέρα θα ξαναπούμε για το Μακεδονικό Σκοπιανό, εντάξει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει Μακεδονικό. Μακεδονικό Σκοπιανό. Όχι. Εντάξει, κάθε Δευτέρα θα τα λέμε. 10 λεπτάκια. Υπάρχει Φιλιά. Σκοπιανό, όχι Μακεδονικό. Για μένα. Υπάρχει Σκοπιανό. Αυτό. Δεν υπάρχει Μακεδονικό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Είμαι ο Βαγγέλης 760. Γεια σου, Ευαγγέλη. Και όχι μόνο 10 λεπτά, πολλά λεπτά αφιερώσαμε και θα ξαναφιερώσουμε για το θέμα. Αυτό δεν το αφήνουμε. Έλα, Βαγγέλη, σε ακούω. Λοιπόν, καταρχήν πήρα να ευχαριστήσω το Λαδόκονα στο Χαρμάκιουι. Πηγές. Πήγαμε χθες οικογενειακώς και με τους κουμπάρους. Τέλεια. Τι έφαγες, θέλω να πεις. Παντσέτα τι έφαγες. Τι φάγαμε, όχι τι φάγαμε, τι δεν φάγαμε. Τι ωραία. Τι δεν φάγαμε. Κεφτεδάκια, παντσέτες, σουβλάκια, λουκάνικα, Άστο. Γλυκά στο τέρος έφερε, γλυκά. Στην Κροατία τη μεγάλη, έτσι που την Αργεντινή, γιατί Αργεντινή φέτος αυτή δεν βλέπετε καθόλου. Δεν υπάρχει, δεν είναι Αργεντινή. Χωρίς μαλλιά μέσα δεν υπάρχει. Χωρίς ένα μαλλιά, ρε. Έναν αξίριστο, μια κορδέλα, δεν υπάρχει ένας. Δεν υπάρχει αυτή η Αργεντινή. Εγώ έχω να δω Αργεντινή σε αυτά τα χάλια, δεν είδα ποτέ. Δεν υπάρχει Αργεντινή. Tragic. Δεν υπάρχει. Τραγική. Δεν υπάρχει. Και δεν υποστηρίζω Αργεντινή. Εγώ ήμουν ανέκαθεν με τη Σελεσάο. Ανέκαθεν ήμουν. Εντάξει, αυτά είναι γούστα, ρε παιδί μου. Εμένα, να σου πω κάτι. Ευχαριστήθηκα. Εγώ είμαι φίλο Αργεντίνο, αλλά άμα δεν παίζει η ομάδα, τι να πω. Να πω ντε και καλά να περάσει. Ήταν όχι, άθλιο αυτό το πράγμα. Είναι συνοθήλευμα. Εγώ ευχαριστήθηκα κιόλα ναι. για την τριάρα αυτή που έφαγε η Αργεντινή. Γιατί αυτό το τουπέ, το. Το ύφο. Εμεί θα περάσουμε με τη φανέλα. Αυτά πεθάνανε, φίλε. Αυτά θα πες μου ποια εθνική ομάδα στο Μουντιάλ αυτό, η Γερμανία, ποια, η Γαλλία, η Βραζιλία, ποια πέρασε εύκολα. Οι ψαλίδες έχουν κλείσει, αδερφέ. Από τις μεγάλες ομάδες καμία. Καμία δεν έχει κάνει περίπατο. Αυτό το Μουντιάλ θα είναι τον εκπλήξεων. Ωραίο. Εμένα μου αρέσει αυτό, ρε φίλε. Θα συμβούν εκπλήξεις. Μ' αρέσει. Μην δείτε καμιά Κροατία δηλαδή, να το παίρνει, κανένα Μεξικό, κανένα. Θα τις δούμε στα knockout παιχνίδια, να είναι out και να βλέπεις κάτι μικρές. Μ' αρέσει αυτό, ρε φίλε. Εγώ το γουστάρω, πιστεύω ρε παιδί. Ότι θα είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων. Το γουστάρω. Το γουστάρω αυτό το αυτά πράγμα. Αυτά τα ολίγα. Άντε και έγινε. Να πάω καλά να δούμε κανένα φιλικό, γιατί έχουμε μουρλαθεί, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Γεια σου, Βαγγέλη. Δεν μπορούμε άλλο, έχουμε βαρεθεί τη ζωή μας. Κάθε μέρα προσπαθούμε να δούμε κανένα ματσάκι με το Μουντιάλ. Κάπως αλλά άντε να τώρα, δούμε τώρα. Μόνο μαζάρα μας. Ξεκινήσει η προετοιμασία, θα πάει και ο Πούκι από ό,τι φαίνεται οριστικά, θα πάρουμε και ένα κεντρικό χαφ, όλα θα γίνουν όμορφα. Άντε όλα. Να τελειώνουμε, να αρχίσουν τα φιλικά, να πάμε στα καφενεία πάλι, πάμε να δούμε κανένα ματσάκι, να ευχαριστήσουμε έτσι, μας έτσι, να έτσι. Λίγο. Φιλιά, γεια σου Βαγγέλη, λοιπόν, αυτά, να σε γερό, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, πάμε στις γραμμές, ακόμα 10 λεπτά να μπείτε στην κλήρωση για τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλης. Εκλεκτά κρέατα ενός μήνα. Καλημέρα. Ναι. Έλα ρε Κωστάκη. Έλα ρε Κωστάκη. Έλα αγοράκι μου. Άρα, ρε Κωστάκη. Για πες. Καλά τι ματσάρα, ματσάρα ήταν χθες. Εντάξει. Οι Κροάτες ήταν άλλο πράγμα. Μπαλάρα. Μέχρι στιγμής το Μεξικό έχει παίξει την καλύτερη μπάλα. Το Μεξικό και με τη Γερμανία. Και χθες η Κροατία απέναντι στους Αργεντίνους. Ναι, η Κροατία έδειξε ότι είναι ομάδα. Οι άλλοι δεν προσπαθούσαν τώρα με ατομικές ενέργειες να μου κάνεις παιχνίδι. Δεν γίνεται ρε φίλε παιχνίδι έτσι. Όπως το λες. Δεν γίνεται ένας μόνο. Δεν γίνεται. Ένας μόνο δεν γίνεται να συμμέσει να φέρει το τέτοιο στην άνοιξη που λένε. Αυτό γίνεται στην Μπαρτσελόνα μόνο. Που και εκεί παίζουν όλοι. Είναι αλλιώς. Η Μπαρτσελόνα είναι Μπαρτσελόνα. Ναι, εκεί είναι αλλιώς. Δεν έχει πίσω το Μινιέστα και τους παίκτες που θέλει. Δεν γίνεται. Ακριβώς. Κατάλαβες. Ακριβώς. Δηλαδή και εγώ. Έβλεπα το μάτς, λέω άντε, θα κάνει κάμια προσπάθεια, θα κάνει τίποτα ρε παιδί μου, δεν. Είναι και άδειοι ναι, φίλε, είναι και άδειοι, δεν ξέρω να τους βλέπεις. Δεν υπάρχει ρε παιδί μου ναι, τρέλα, δεν υπάρχει πάθος. Δεν υπάρχει πάθος. Να σου το πω αλλιώς, δες λίγο το βλέμμα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Εκεί και αυτός, δηλαδή λες και παίζει δείξει, για τη ζωή του φίλε, λες και παίζει, δεν υπάρχει αύριο. Φέτος ναι, το θέλω να παραδεχτώ ότι ναι, το κάνει. Ναι. Ούτε εμένα μου είναι συμπαθής ρε παιδί μου, δεν το γουστάρω. Ναι. Δεν είναι ο παίκτης που γουστάρω πιο πολύ. Άλλο στυλ παίκτη μου αρέσει εμένα. Αλλά δεν γίνεται να με βγάλεις καπέλο ρε φίλε εκεί. Μα αυτό, γιατί δηλαδή είσαι εθνική Αργεντινής, έχεις τόσο κουβαλάς μεγάλη ιστορία πίσω σου. Δεν μπορείς μόνο με τη φανέλα να κερδίσεις. Δεν μπορείς. Αυτό ακριβώς όπως το είπες πριν. Και να σου πω και κάτι, πώς γίνεται να αφήνεις τον πάγκο τον Ιγουαΐν, που έχει κάνει σπουδαίο πρωτάθλημα με την Γιουβέντους.
να αφήνει τον Κουν Αγουέρο, να αφήνει τον Τι Μαρία. Δηλαδή τα μεγάλα σου αστέρια, άμα τα αφήνει στον πάγκο, τον Ντιμπάλα που με τη Γιουβέντους έχει κάνει τρομερά πράγματα. Να, τέσσερι παίξει με προσωπικότητα για να μπει μέσα ο Μέσα. Ποιο είναι αυτό ο Μέσα, ρε παιδιά, που ήθελε να μέσα. Ο Μέσα και ο Έξω. Αυτή είναι, βάλε μέσα, βάλε μέσα, βάλε μέσα. Και βάλε τον Μέσα. Μα δεν γίνεται. Βγάλ τον Έξω τον Μέσα. Δηλαδή μόνο αυτό θέλει ένα τέταρτο να συνεννοηθεί. Να βάλω μέσα, βάλε. Ποιον. Αυτό είναι ένα μηδέν. Μπερδεύεσαι. Έτσι, έτσι. Βάλουμε και στην κλήρωση Δημήτρη σε 9-15. Γεια σου, Δημητράκη. Άντε. Είσαι καλά. Φιλιά. Ζούμε σου, λέμε. Ζούμε σου, αδερφέ. Πάντα. Πάντα. Άμυνα. Άμυνα. Στάση ζωή. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σα. Άλλε 3-4 γραμμούλε θα βγάλουμε και να κάνουμε την κλήρωση. Ναι. Παρακαλώ. Σε εσά μιλάμε. Πάμε στο μεθ επόμενο. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας, πάμε στον Μέθε, Μέθε. Εγώ είμαι. Έλα. Κάερεστα περμητίδο λεβεντάρχε στο πλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Και τι λέμε εμείς. Ζούμου σου λέμε και όλα τα καίμε. Τα πεσόλα αγόρι μου. Κάλα νεκροθάφτη. Εσύ ζάπα και εγώ ζάπα 20 εκατομμύρια ρήτρα. Έτσι. Πού θα μου πάτε ρε Αθηναί ρε, θα σας πατήσω κάτω σαν τα σταφύλια ρε, θα σας κάνω ούζο. Μούστο, ούζο. Μούστο, ούζα, ούζα. Για το μούστο είστε, για το μούστο καβάλα. Δεν μου λες αυτό που είπες με πολύ με άνοιξε την καρδιά, το τελευταίο, δεν θα έπαιρνα. Βάλε μου και στην κλήρωση παρακαλώ, 9-47 Παύλος. 9-47. Τι τελευταίο, λοιπόν, για πιο απ' όλα, λοιπόν, αυτό 1-0. Όχι, αυτό, όχι, κάτι με το άντε, σταμάτα με έχεις ξεσκίσει. Όχι, δεν θα σου ξανακάνω, τέλος, δεν ξανακάνω, όχι, τέλος, όχι, τέλος. Όχι, θα μου το κάνεις, θα μου το κάνεις. Α, τα θέλει ο οργανισμός σου. Τα θέλω, μου σήμα, το καρχέμαι. Από σένα το καρχέμαι. Από σένα το καρχέμαι, από άλλο δεν γουστάρω. Για πες το τελευταίο. Εσύ είσαι ζούμου σου, όσο ζούμου σου μου τη φοράει, το χαίρομαι. Το τελευταίο λοιπόν, που είπα. Θα πάρουμε και κεντρικό χαπ. Φυσικά. Τελικά. Φυσικά. Δεν θα βασιστούμε μόνο στο Χαρίση και στο Σταθμό. Όχι, όχι. Φυσικά. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Βέρμπλουμ ή άλλος. Νομίζω θα έρθει ένα οκτάρι οπωσδήποτε. Είτε ο Βέρμπλουμ είναι είτε άλλος. Ναι. Επειδή εγώ αυτές τις μέρες δεν προλάβαινα, έβαλα τον Γιώργο να σε ρωτήσει. Αυτός ο Εντόι που έπαιξε προχθές με την Ιρλανδία, με ποιον έπαιξε. Μήπως ήταν αυτός που θέλαμε εμείς και δεν τον πήρε ο Στανόγεβιτς. Όχι. Το Εντόι στο εξωτερικό είναι σαν το Παπαδόπουλος. Κατάλαβα. Έχει πολλούς Εντόι. Και στην Ολλανδία έχει. Και στην. Σαν τον Νικηφορίδη. Ναι, ναι, έχει πολλούς. Δεν είναι αυτός ο Εντόι. Ούτε αυτός που έπαιξε στο Βάζελο ο Εντόι. Που είχε έναν. Ένα να τρώει ένα μωρό στην Καθησιά. Κανονικά για πρωινό, φίλε. Και δίδυμα κιόλα. Για πρωινό. Και φτύνει και τις πάνες. Φτύνει και τις πάνες. Πίσω είμαστε εντάξει. Τώρα όσο για του Χατζησαή, ας πρόσχετη να πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί. Τόσο πια δηλαδή. Δεν τον γουστάρει, τι να συμβεί. Άσε αυτά τώρα που ακούγονται αν είχε μάνατζερ του Κουτσουλιάκου και με βλακίες. Δεν υπάρχουν αυτά. Γιατί ο Βιερίνη ποιον είχε μάνατζερ, τον Κουτσουλιάκου δεν τώρα, είχε. Τώρα μιλάω με έναν που έχει διαρκείας χρόνια, Κωστή, ναι. Δίπλα μου κάθεται, κολλητός. Και μου λέει αυτή την κουβέντα. Ρε εσύ του λέω, τώρα δεν είναι μόνο στο Σαββίδης και στο Ροστόφ. Είναι με εδώ ο Σαββίδης, είναι ο Γιωργάκης, είναι ο Νίκος, είναι πολύ πράγμα. Ασχολείται όλη η οικογένεια. Ένα, δεν υπάρχουν τώρα παρέες και παρέα. Δεν υπάρχουν αυτά, λέω. Αγαπήστε τον πάγκο σου. Αυτό μη δηλητηριάζετε το μυαλό σας με θεωρίες συνωμοσίας για τον Χατζησαρή. Δεν του κάνει ο Χατζησαρή. Καλά απλά. Είναι το γάργαρο νερό φέτος το καλοκαίρι. Αυτό είναι. Σου γαργαλάει τις πατουσίτες στο κυματάκι. Αυτό είναι αγόρι μου. Αφήστε να περάσουμε ένα καλοκαίρι όμορφο. Αφήστε την κρίνια, ρε γα. Βλέπεις τελευταία στιγμή ήρθε ο Τζάμπα. Αύριο θα σου... Ο Τζάμπα, μην νομίζετε... Ο Τζάμπα είναι στην ΑΕΚ, φίλε. Εδώ είναι ο Ζαμπά. Έχει διαφορά. Ο Τζάμπα, ναι. Λοιπόν, όσοι ακούτε, μην περιμένετε αμέσως να παίξει ο άνθρωπος. Βλέπετε το σύστημα Λουτσέσκου πώς λειτουργεί. Ενσωματώνονται σταδιακά. Εδώ ο Μουλέν θα κάνει προετοιμασία και θα παίξει. Βέβαια. Να τον δούμε και αυτό. Να τον δούμε. Έγινε Παυλάρα! Σε χαιρετώ! Καλό Σαββατοκύριακο! Φιλιά! Πάμε. Δύο τελευταίες γραμμές. Ναι. Καλό στο κορίτσι. Σήμερα γυναίκα δεν είχαμε καθόλου. Κλείνεις εσύ! Εγώ θα κλείσω. Εγώ. Έλα, θα κλείσω πρώτα-πρώτα. Ευχόμενοι. Με το καλό να πάνε τα παιδιά. Να έχουν καλό ταξίδι. Ναι. Εκεί να έχουν καλή προετοιμασία. Σωστή. Να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε τραυματισμούς και αηδίες. Σωστό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Και κάτι, έχω άλλα δύο πράγματα θα πω. Έχω ένα πολύ καλό βράστημα για αυτό το Σαμπά.
Μ' αρέσει η ηλικία του. Μ' αρέσει το ότι προέρχεται από εκεί που προέρχεται. Πιστεύω ότι θα κάνει θαύματα στον ΠΑΟΚ. Το μισό να παίξει από αυτό που λένε ότι, ότι είναι καλός. Με τη δύναμη που δίνει η Τούμπα και ο κόσμος της, πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Έτσι το πιστεύω. Είναι λοιπόν, πάρα πολύ αυτά... σημαντικό, πολύ σημαντικό που γουστάρει που είναι εδώ. Ακριβώς. Το έδειξε από την πρώτη στιγμή. Αυτό. Το βλέπει, δεν βλέπει, δεν έχει κάνει κόντο. Δεν, δηλαδή... να δει και την Τούμπα και όλο αυτό, τον κόσμο. Φαντάσου. Τώρα πρόσεξε, λοιπόν. Αυτός είναι Βραζιλιάνος. Αν τον πάρει τώρα, ο Μαωρίσιο, ο Μάτος, θα του κάνουν μαθήματα. Ήδη. Έχει και τα τακίμια εκεί. Ακριβώς. Όλοι σου μιλάνε πορτογαλικά στην ομάδα. Έχω αμέσως... πολύ πολύ καλό θετικό προαίσθημα και το προαίσθημά μου θα βγαίνει συνήθως. Μακάρι. Αυτό θέλουμε. Αυτό. Και κάτι ακόμα θα πω, άσχετο με αυτά. Ναι. Έτυχε στη... πολλά χρόνια πριν να γνωρίσω τον Θανάση Βέγκο. Αλλά όχι να τον γνωρίσω, να τον δω απλώς. Ναι. Πηγαίναμε Χαλκιδική. Από τον παλιό δρόμο, Τρίλοφος τότε, ναι. Καρδία. Ναι. Αυτός ήταν μέσα σε ένα σκαραβέ, αυτά τα... Σκαραβέο, δεν σε βότι. Σκαραβέο, τότε ναι. Τα μικρά, τα, ναι. Τα που ήταν τα καθαρίδες. Ναι, ναι. Μόνος του. Μόνος οδηγούσε του, Μόνος του. Ναι. Οδηγούσε εμείς δίπλα. Με το που τον αντιλαμβανόμαστε, αρχίζουμε χοροπηδάμε. Ένα αυτοκίνητο ολόκληρο κορεύει. Κληρονομίες, κακό, φωνάζαμε. Από σκαραβέο, ξέρεις! Ναι. Πρόσεξε τώρα. Γυρνάει. Εγώ αυτό θα λέω. Γυρνάει, ναι. Γυρνάει μας κοιτάει. Ναι. Χαμογελάει θλιμμένα. Ναι. Θλιμμένα, γυρνάει μπροστά και συνεχίζει. Ούτε σήκωσε χέρι, ούτε έκανε τίποτε. Χαμογέλασε πολύ λίγο. Είναι πολύ βαρύς τύπος. Το είχα ακούσει εγώ αυτό. Όχι βαρύς. Είναι σοβαρός. Όχι ούτε σοβαρός. Είναι, λέω, άκου τώρα, δεν μπορούμε να δεχτούμε. Ταπεινός. Ήταν σοβαρός. Πρόσεξε, ο βαρύς είναι αυτός που όχι τώρα με ζαλίζει. Όχι, όχι, ήταν σοβαρός τύπος. Σοβαρός. Δηλαδή δεν ήθελε και να σηκώνει χέρια και να κάνει. Δηλαδή, ήταν σοβαρός, ταπεινός άνθρωπος, μετριοπαθής. Χαμογέλασε, έδειξε ότι του άρεσε αυτό που είδε. Έτσι. Εγώ δεν ξεχνάω ποτέ μία βράβευση που είχε γίνει σε ένα θέατρο, σε ένα αμφιθεατρικό, σε μια εκδήλωση στην Αθήνα που έβαλε τα κλάματα. Όταν μάλιστα, τον τίμησαν, ναι, το είχαμε δει στην τηλεόραση. Ναι. Δώσαν το όνομά του στο θέατρο, μου λέει η κινητή βιβλιοθήκη. Έχω την Πάπερου Λαρούς πίσω από την κονσόλα. Ακριβώς. Δώσαν το όνομά του και βγήκε και τον πήραν τα κλάματα. Ακριβώς, το είδα. Είναι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Τι να πεις. Το ότι είναι σοβαρός δεν σημαίνει. Απλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε. Δηλαδή αυτό που βλέπεις στην οθόνη, καμία σχέση με τον Θανάση τον Βέγκο. Καμία. Άλλος ένας που είναι στη γειτονιά των Αγγέλων. Ακριβώς. Και έχουν κάνει τρομερή. Σαν παρένθεση. Γεια σου, Εύη, φιλιά! Λοιπόν, βάλε μου και εμένα. Σε έβαλα ήδη. 3.38, έτσι. Σε έβαλα ήδη. Γεια σου, Εύη. Γεια σου, Εύη. Λοιπόν, παιδάκια μου γλυκά. Χορηγούς μπήκα δεύτερη ώρα, δεν είπα, πρέπει να τους πω. Οι άνθρωποι είναι δίπλα μας. Είναι δίπλα στο ραδιόφωνο, δίπλα στην εκπομπή. Δεν ξεχνάτε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Οι εκπληκτικά πράγματα τρώτε εκεί, τα ακούσατε. Βγαίνουν και οι ακροατές και να, όταν βγαίνετε και πηγαίνετε και είστε ευχαριστημένοι, να βγαίνετε και να το λέτε. Δεν ξεχνάτε Tenda Home, 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, νούμερο 1 στην Tenda, τα καλύτερα πανιά, οι καλύτεροι μηχανισμοί σόμφι, πέργολες, αδυναμικές ζελατίνες, με τα πιο ανθεκτικά, με τα πιο όμορφα πανιά. 35 χρόνια Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Φυσικά Άρτος Αχροπλαστία Νικολαίδης, Καραολού και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά απέναντι τον ΟΕΔ και αρτοσκευάσματα και παγωτό υπέροχο μεγάλα ημέρας να γλύφετε τα δαχτυλάκια σας. Και βέβαια δεν ξεχνάτε visualstore.gr, μπήκατε, μείνατε ενθουσιασμένοι, εχθές είχα κουβέντα με ακροατή. Όσοι έχετε σκάφος, αυτοκίνητο και ό,τι υπάρχει εκεί μέσα, ειδικές μπαταρίες, προϊόντα ήχου, εικόνας, συστήματα ήχου σπιτιών, party speakers, όλα και αδιάβροχα Bluetooth 29.90 αν είστε τύπος για το κάμπινγκ, για την παραλία, τώρα τις διακοπές. Τα πάντα όλα, προϊόντα Car Audio, visualstore.gr, πρότυπο και κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα για την αγορά ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων ήχου. Είπαμε φυσικά ότι κληρώνουμε σήμερα τα κρεατάκια. Μαέστρο μου, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Δώσε μου από το 1 μέχρι το 9. Το 1. Στέλιος σε 2,83. Ο Στέλιος σε 2,83 κερδίζει τα κρέατα. Στέλιο, θα στείλουμε εμείς το όνομά σου. Θα πάρεις και έξω να δώσεις και επίθετο. Να δώσεις το επίθετό σου. Σούξου μουξου. Το Νατάλο, ξέρω εγώ να πούμε, ξέρω εγώ. Αυτά που λέτε, μην ξεχνάτε, φεύγοντας, επειδή με ρωτάτε συνέχεια, τι γίνεται με την ταυτότητα υγείας ζωής. 2310 655 655.
65 ευρώ το χρόνο στη Euromedica, όχι όπου όπου. Και μαγνητική, μια φορά το χρόνο εντελώς δωρεάν, και γενική αίματος, και καθαρισμό ζωντιών, και check-up εντελώς δωρεάν μια φορά το χρόνο, και οι γυναίκες test-pap, μαστογραφία, και εξέταση προστάτη δωρεάν για τους άντρες. Τα πάντα όλα στη Euromedica. Τέλος στις ουρές. 99 ευρώ τα 4 άτομα. Ξεχάστε ότι κάρτες ξέρατε μέχρι τώρα. Εδώ είμαστε. Ταυτότητα υγεία ζωής. 655-655. Πάρτε, ενημερωθείτε, ρωτήστε σε κορυφαίο όμιλο 24 ώρες το 24ωρο στη Euromedica. Σας φιλώ γλυκά. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε λογικά την οριστικοποίηση μεταγραφής του Πούκη και τα ωραιότερα έρχονται. Ζου μου σου λέμε. Bye, 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 bye!